Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν ακόμη δεν έχετε πατήσει το κουμπάκι για εγγραφή, πατήστε το. Πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις, γιατί καθημερινά ανεβάζουμε ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και ενίοτε κάνουμε και live. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ώρα θα δείτε το βίντεο αυτό. Εγώ το γυρίζω μετά που έχω ξυπνήσει με τη νέα ώρα την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 και χρειάζομαι καφέ. Πολύ καφέ. Έχω εδώ την κανάτα την ισοθερμική με τον καφέ και χύνω συνεχώ καφέ. Γιατί αυτό στο οποίο θα μπούμε τώρα μαζί, σημειώστε θα είναι ένα μεγάλο βίντεο, είναι τόσο nerve wracking είναι η λέξη στα αγγλικά. Είναι τόσο καταστροφικό για τα νεύρα, σχεδόν τόσο ίσως και περισσότερο από το βίντεο που κάναμε πρόσφατα, στο οποίο αποδομήσαμε τον παραλυρηματικό λόγο του αμβροσίου. Λοιπόν, θέλω εδώ να δηλώσω ότι πέρασα ένα πολύ σεξι σαββατοβρεδό σε εισαγωγικά το λέω αυτό και ερωτικά φυσικά, ακούγοντας, αποφωνώντας και μεταφράζοντας ένα βίντεο κατάπτυστο. Κατάπτυστο, 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 αλλά έπρεπε να το κάνω. Νομίζω είχε καιρό που έπρεπε να ασχοληθώ τόσο ουσιαστικά με αυτό το ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνώριζα. Όχι, δεν το γνώριζα. Δεν το γνώριζα ότι υπήρχαν κανάλια στο YouTube. Εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με ένα αγγλόφωνο του οποίου το link μου έστειλε μία κοπέλα. Θα σα διαβάσω ακριβώ πώ έγινε αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ελληνικά, δεν ελπίζω να μην υπάρχουν, αλλά δεν θέλω να τα ακούσω αν υπάρχουν. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια κανάλια, τα οποία λένε τόσο ξεκάθαρα, μεταφέρουν τόσο ξεκάθαρα μισάνθρωπα μηνύματα, κυρίως μισογενιστικά μηνύματα, αλλά και μισανδρικά και θα εξηγήσω στην πορεία της συζήτησης τι εννοώ με αυτό. Λοιπόν, ε, όσοι με ξέρετε αρκετό καιρό, ξέρετε ότι ζω σε ένα κόσμο δικό μου. Δηλαδή ότι έχω τα δικά μου προσωπικά ενδιαφέροντα και ότι δεν είμαι και πολύ ρε παιδί μου μέσα στα πράγματα. Δεν τα ψάχνω όλα, δεν τα κοιτάω όλα. Δεν είμαι αυτή που θα μπορώ να δω. Α ας δω σήμερα στο YouTube τι ανέβασε ο ένα, τι ανέβασε ο άλλο. Όχι, παρακολουθώ αυτά που με ενδιαφέρουν και νιώθω ότι είναι χρήσιμα για μένα και ωφέλιμα και θα με βοηθήσουν να γίνω καλύτερο άνθρωπο. Έχουμε αυτό το κανάλι εδώ πέρα, το οποίο έχει ακριβώ αυτό το σκοπό: να μα βοηθήσει όλου να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα και να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή μα και να αποκτήσουμε μία συνολικά και ολιστικά καλύτερη ποιότητα ζωή στην πορεία αυτού του βίντεο, το οποίο προβλέπεται Μαραθώνιο! και προβλέπεται να είναι παρομοία εκτάσεω με το βίντεο που έγινε για την αποδόμηση του παραλυρηματικού λόγου του Αμβροσίου λίγο καιρό προηγουμένω, θα δείτε ότι υπάρχουν κανάλια στο YouTube, πραγματικά δεν το ήξερα, υπάρχουν κανάλια στο YouTube τα οποία παρουσιάζονται και καλά ω κανάλια για να στηρίξουν σε αυτή την περίπτωση του άνδρε ή για να στηρίξουν τι απόψει του και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα οποία το μόνο που κάνουν είναι να αναπαράγουν σεξιστικά στερεότυπα, να εκφράζουν ε, λόγο μίσου για του ανθρώπου και τα φύλλα, να προωθούν ένα εντελώ επιφανειακό τρόπο να προωθούν μια ανθρωποφαγία και είναι, δεν ξέρω, εμετικά. Ας πιω καφέ. Λοιπόν, ας τα πάρουμε όλα από την αρχή. Κάτω από το βίντεο υπάρχει χώρο στην κοινωνία μας για μια υπογόνιμη γυναίκα σήμερα. Μία φίλη έβαλε το link αυτού του κατάπτυστου βίντεο το οποίο σας ξαναλέω αποφώνησα και μετέγραψα, με μετέφρασα. Δύο ώρες δουλειά, μη σας πω και δυόμιση η αποφώνηση και η μετάφραση, ούτως ώστε να σας το διαβάσω στα ελληνικά, ακριβώ όπως το είπε στα αγγλικά. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι ήταν και λίγο νοσταλγική βραδιά, γιατί θυμήθηκα τις εποχές uh, της έκτης δημοτικού ή πρώτης γυμνασίου που είχα πάρει το GCO level στα Motor Greek που ήταν ένα GC, GCSE τα λένε τώρα, ήταν τέλος πάντων ένα ένα πτυχίο όπω είναι το Lower που ήταν για τη μετάφραση από ελληνικά στα αγγλικά και από τα αγγλικά στα ελληνικά. Εννοείται πω δεν είναι μεταφραστή, καμία σχέση. Απλώ θυμήθηκα εκείνε τι εποχέ που μου άρεσε πάρα πολύ να παίρνω ένα κείμενο στην αγγλική γλώσσα και να το μετατρέπω στην ελληνική και ένα κείμενο στην ελληνική γλώσσα και να το μετατρέπω στην αγγλική. Και ήμουν και πολύ μικρή όταν το έκανα αυτό και γούσταρα πάρα πολύ. Είχε, είχε κάτι καλό η χθεσινή βραδιά, ότι μου θυμήθηκα εκείνη την περίοδο που μετέφραζα κείμενο όταν ετοιμαζόμουν για, εκείνο το, για εκείνη την εξέταση. Λοιπόν, μία φίλη στέλνει το link αυτού του βίντεο και γράφει «Κάτω από το βίντεο υπάρχει χώρο στην κοινωνία μας για μια υπογόνιμη γυναίκα. Σε αυτά τα βιντεάκια πέφτω και απογοητεύομαι ούσα 36 χρονών γυναίκα». Νιώθω πιο νέα και συνειδητοποιημένη από ποτέ. Σε καταλαβαίνω και εγώ στα 48 τώρα νιώθω πολύ πιο νέα από ό,τι ένιωθα μη γελάσετε στα 28. Πολύ πιο νέα και πολύ πιο νεανική. Και πολύ πιο συνειδητοποιημένη φυσικά όπως νιώθει και φίλη τώρα στα 36. Με όρεξη για μάθηση και δραστηριότητες και επαγγελματική σταδιοδρομία που τώρα απολαμβάνω μετά από δεκαετή εργασία σκληρή δουλειά. Μπράβο σου και μπράβο σου και μπράβο σου που εργάστηκε σκληρά να επιτύχεις τους σκο... στόχους σου και τους σκοπούς σου εφόσον είχες στόχο και σκοπό να επιτύχεις την καριέρα σου. Μπράβο σου και μπράβο σου που δούλεψες σκληρά και το πέτυχες. Να το απολαύσει. και να μην βλέπεις τέτοια βιντεάκια. Πάμε παρακάτω. Όλοι λένε ότι εμφανισιακά μοιάζω 25%. Και όταν ακούνε την ηλικία μου η απάντηση είναι «Έλα ρε, δεν σου φαίνεται» άμα ένας άνθρωπος είναι νεανικός από μέσα, φαίνεται και νεανικός απ' έξω και δεν του φαίνεται η όποια χρονολογική ηλικία έχει. Όμως κάτι μυαλά γερασμένα άχαρα, άχαρα γερασμένα, που κάνουν τέτοια βίντεο όπως αυτά, Ευτυχώ δεν είχε τη φάτσα του αυτό. Ήταν ένα αφηγητή σε αυτό το βίντεο, ο οποίο μιλούσε σαν ρομπότ. Μάλλον ήταν ένα κείμενο που το έγραψαν έτσι και το έδωσαν να το διαβάσει κάποιο σαν ρομπότ. Δεν ξέρω. Και ήταν και πολύ δύσκολη η αποφώνηση και πολύ δύσκολη και η μετάφραση. Όπω και να έχει. Τι κάνω για εσά, αγάπη μου, άνδρε μου και γυναίκε μου, γυναίκε μου και άνδρε μου σε αυτό το κανάλι. Όλοι λένε ότι εμφανισιακά μια 25 και όταν ακούνε την ηλικία μου, η απάντηση είναι Ελα ρε, δεν σου φαίνεται. Μεγάλωσε τώρα. Άστο καλύτερα. Τι, τι, η ζωή τώρα ξεκινάει και το έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω, η ζωή αρχίζει στα 50. Και η συνέχεια των επιχειρημάτων, αυτά που ακούγονται στο βίντεο που σου βάλα το link, νιώθω σαν να μεθάβουν ζωντανή, κυρία Θέκλα βοήθεια. Ρίχνω μια πρόχειρη ματιά στο βίντεο και είναι το εξή ακόλουθο βίντεο. Θα σα το δείξω, θα σα βάλω και το link στην περιγραφή του βίντεο. Θα σα παρακαλέσω όμω να μην του κάνετε τη χάρη να του δώσετε θεάσει. Είναι This is why all men must ignore older women. Brutally honest. Και είναι από ένα κανάλι το οποίο ονομάζεται The Gents, που σημαίνει in gentlemen, που μόνο gentlemen δεν είναι και μόνο gentle δεν είναι το οποίο έχει 28.800 uh, 28, εγγεγραμμένους, το βίντεο αυτό έχει 48.916 προβολές και έχει 3.900 likes, μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε να δούμε αυτό το κανάλι. Το κανάλι λέει This Channel uh, for the Gents. This Channel for the Gents η γραμματική και η σύνταξη στα αγγλικά δεν είναι και τη ζωή. And is dedicated to helping men become better versions of themselves. Λύπη ένα Αυτό το κανάλι είναι για τους gentlemen και είναι ε, αφιερωμένο στο να βοηθάει τους άνδρες να γίνονται καλύτερες εκδοχές του εαυτού τους. Είναι ένα κανάλι από τις Ηνωμένε Πολιτείες, το οποίο εγγράφηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2021 και έχει 3.058.148 προβολές. Μην το δείτε ή δείτε το μόνο, λέω θα σας βάλω το link για να δείτε ότι υπάρχει, δείτε το μόνο έτσι από πάνω από πάνω, να μην, του, να μην τους κάνουμε τη χάρη να αυξηθούν τα βίντεο τους. Ακούστε λίγο πόσο μόνο τον ακούγεται. Α, ένα λεπτό να ανοίξω και τον ήχο. Λοιπόν, και είναι, είναι η ίδια μονότονη φωνή, η οποία δεν έχει ούτε τελεία, ούτε κόμμα, ούτε θαυμαστικό, τίποτα. 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 Λοιπόν, το χρειάζομαι αυτό, δεν το πει πλάι. Εγώ απάντησα στη φίλη... Γιατί το είδα το βίντεο έτσι από πάνω από πάνω, δηλαδή το άκουσα μια φορά έτσι επιφανειακά και τη λέω πραγματικά χρειάζεσαι βοήθεια άμα παρακολουθείς αυτά τα ηλίθια βίντεο που απευθύνεται, που απευθύνονται πρέπει να γράψω γιατί και εγώ τσαντίστηκα και έγραψα λάθος συντακτική, που απευθύνονται σε ηλίθιους άνδρες. Και τη είπα θα κάνω ένα βίντεο και ξεκινάμε τώρα το βίντεο. Λοιπόν, ο τίτλος του επίμαχου βίντεο είναι This is why all men must ignore older women brutally honest. Αυτό είναι, όλα και με κεφαλαία δηλαδή, έχουν πολλά κοινά με τον Αμβρόσιο. Αυτός που γράφει αυτές, που κάνει αυτά τα βίντεο. Αυτό με κεφαλαία είναι γιατί είναι ο λόγος που όλοι οι άνδρες με κεφαλαία πρέπει να αγνοούν με κεφαλαία τις μεγαλύτερες γυναίκες. Είναι ένα βάρβαρα uh, honest, βάρβαρα έντιμο βίντεο. Θα σας μάθει την πραγματική αλήθεια, σκληρά αληθινό. Θα σας μάθει την πραγματική αλήθεια. Πάμε να μορφωθούμε, να μάθουμε. Γιατί όλοι οι άντρες πρέπει να αγνοούν τις μεγαλύτερες γυναίκες. Ω, oh, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν είμαι ποτέ... Ε, θα έχετε δει πώ δίνουμε ρε παιδιά και τα ξεσουάρ που χρησιμοποιούμε. Δεν είμαι πολύ, δεν είμαι ποτέ πολύ κοριτσιστική. Αυτό το φλιντζάνι το έχω αγοράσει για την Κυριακή. Είναι από καθαρή πορσελάνη. Ένα λεπτό να σα πω και τι μαρκα είναι. Είναι αυστραλέζικο. Christopher Vine Design Australia in Τη το είχα πάρει αρκετά ακριβά αυτό το φλιντζάνι τη κόρη μου. Ήταν μικρή ήταν 12-13 χρονών και ήταν η φάση που περνούσε τη φάση τη πριγκίπισσα και το είδα και λέω: Χτι ωραίο, θα τη αρέσει να πίνει το καλά τη εδώ. Και μετά το έχω στη συλλογή μου με τα φλιτζάνια. Και συνήθω το βάζω όταν έρχεται η Αριστονίκ. Είναι το φλιτζάνι που βάζω για την Αριστονίκ. Αλλά σήμερα θα πιω από αυτό το φλιτζάνι. Θα είμαι μια πριγκίπισσα. Αναγκαλίζομαι πλήρω τη θηλυκή μου πλευρά. Διαβάζοντα αυτό το βίντεο και πονάω φρικτά για την αρι ανδρική πλευρά την αρενοπότητα την οποία καταστρατηγεί επίσης, όχι μόνο τη θηλυκότητα, αυτό το βίντεο, το οποίο προβάλλει απόψεις, τι να πω, η Νεάντερταλ ήταν πιο προοδευτική από αυτούς. Πολύ πιο προοδευτική από αυτόν τον τρόπο σκέψης ήταν η Νεάντερταλ. Πολύ πιο προοδευτική. Και η Homo sapiens, η πρώτη πρωτόγονη, επίση πολύ πιο προοδευτική από αυτού. Δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά. Προσδεθείτε. Πάμε να διαβάσουμε τι λένε και, και μνημονεύσετε με λίγο που έχω αποφωνήσει και μεταφράσει αυτό το βίντεο και φάγα το Σαββατόβερα εδώ, οπότε βάρτε like. Α, ένα λεπτό, ας βάλουμε ένα στόχο το δικό μας βίντεο να έχει πολύ περισσότερα likes από το δικό τους, οπότε βάρτε, 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 ποτέ δεν σας λέω να βάλετε likes, γιατί ξέρετε ότι δεν ασχολούμαι με αυτά, αλλά βάρτε να ξεπεράσουν τα 4.000 likes, που ποτέ δεν είχαμε βίντεο με τόσα χιλιάδες likes, ποτέ δεν, είναι. ποτέ δεν είμαστε σε αυτή τη φάση του, της ποσότητας, είμαστε στη φάση της ποιότητας, αλλά βάρτε ένα like έτσι να, να αντέβει στον αλγόριθμο αυτό το βίντεο, να το ακούσουν και γυναίκες, να το ακούσουν και άνδρες προκειμένου να φυπνιστούν όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και να αντιληφθούν το κίνδυνο τέτοιων στερεοτυπικών και μισάνθρωπων, μισογενιστικών και μισανδρικών απόψεων. Ας βάλουμε κι άλλο καφέ. <laughs> <laughs> Εν σα είπα, έχω κόψει το γάλα και πίνω τον καφέ μου σκέτο μαύρο. Και έχω ανακαλύψει ένα χαρμάνι καφέ που είναι οργανικός, φίλτρου, και βάζω πιο λίγη ποσότητα από την ε, ποσότητα που απαιτείται και έτσι περισσότερο καφέ με την ίδια καφεΐνη. Γι' αυτό το βάζω έτσι ελεύθερα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Λέει ο τύπος αυτός. Θα είμαι έντιμο μαζί σα αγόρια. I'm going to be honest with you guys. Τη λέξη guys τη λέει συνέχεια. Στην αρχή τη μεταφράζω ω αγόρια και μετά τη μεταφράζω ω παιδιά. Γιατί έψαξα μέσα στα διάφορα λεξικά τη slang και λέει ότι είναι παιδιά που σημαίνει το guys. Θα είμαι έντιμο μαζί σα αγόρια. Απλώ δεν μπορώ να δω την αξία στο να κάνουμε dating με σοβαρότητα με μεγαλύτερε γυναίκε. Δεν υπάρχει αξία, λέει, στο να βγαίνουν οι άνδρες με μεγαλύτερε γυναίκε. Εν τω μεταξύ, από ό,τι κατάλαβα στην ορολογία αυτών των προβληματικών τύπων, των κολλημένων σε κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις τα οποία δεν εξυπηρετούσε τίποτα την παρούσα κοινωνική συνθήκη και κατάσταση και τα οποία είναι και εξαιρετικά απεπαλαιωμένα και εξαιρετικά επικίνδυνα... τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η αξία. Και χρησιμοποιούν και ένα όρο που είναι high value women... γυναίκες υψηλής αξίας και low value women... γυναίκες χαμηλής αξίας και αντιστοίχως... από ό,τι κατάλαβα χρησιμοποιείται και αυτός ο όρος από, κάποια, από κάποιες γυναίκες... που μιλάνε για άνδρες υψηλής αξίας και γυναίκες χαμηλής αξία. Πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο εννοεί την αξία αυτός ο τύπος σε αυτό το βίντεο έχει να κάνει με την ομορφιά και με τα χρήματα. Αυτή είναι η αξία. Ομορφιά και χρήματα. Επιφάνεια. Ήλι. Ηλισμός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνδρες τρέχουν ξοπίσω τις μεγαλύτερες γυναίκες και ψάχνουν να κάνουν σοβαρή σχέση μαζί τους. Δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν το χωράει το μυαλό του και δεν είναι και μεγάλο φυσικά το μυαλό του. Για μένα δεν υπάρχει καμία αξία σε μια μεγαλύτερη γυναίκα, εκτός κι αν αυτό το άτομο έχασε το σύζυγο της από κάποιο δυστύχημα ή μια απρόπτη ασθένεια. Βάλτε εδώ ένα αστερίσκο, γιατί it's all about money and beauty. Όλα έχουν να κάνουν με τα λεφτά και την ομορφιά. Αντιλαμβάνομαι ότι ένας λόγος για τον οποίο αυτός βγάζει από αυτή την εξίσωση τις γυναίκες που έχασαν τον σύζυγο τους από απρόπτη ασθένεια ή από δυστύχημα Ίσως είναι και γιατί αυτές οι γυναίκες μπορεί να έχουν πάρει μια μεγάλη ασφάλεια ζωή... Άρα να έχουν πολλά χρήματα Ή επίσης, θα το δείτε στη συνέχεια, αυτός θεωρεί ότι μια γυναίκα που κάνει σεξ θεωρείται χρησιμοποιημένη και χάνει την αξία της. Δηλαδή ζει στην εποχή της παρθενίας ο τύπος. Και συστήνει κιόλας και αποχή από το σεξ, θα δείτε. Α, σε τι εποχή γέννησα κόρη. Και ευτυχώς ο γιος μου δεν έχει τέτοια σκεπτικά. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό που το αγόρι μου δεν σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, οι μεγαλύτερες γυναίκες δεν είναι υλικό για σχέση ή για γάμο. Δεν είναι relationship or dating or marriage material. Δεν είναι υλικό που κάνουν για σχέση ή για γάμο. Ναι, οι άνθρωποι είναι υλικά. Υλικό που κάνει για το ένα, υλικό που κάνει για το άλλο πλήρης απανθρωπισμός. Σα είπα, είναι μισάνθρωπο αυτό το βίντεο. Και αφήστε με να σας εξηγήσω εγώ τι βλέπω σε μια μεγαλύτερη γυναίκα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τη σοφία εντός πολλών εισαγωγικών αυτού του τύπου. Μια μεγαλύτερη γυναίκα είναι κάποια που κάποτε ήταν νέα και είχε όλα τα πλειένω εχτήματα στο dating να διαλέξει ένα καλό σύντροφο. Άρα, ε, δοξάζει το χρήμα, δοξάζει τα νιάτα και δοξάζει την ομορφιά. Άρα υπάρχει και το λεγόμενο ageism, η, ο ρατσισμό απέναντι στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικία. Μία νεότερη γυναίκα βασικά είχε τον κόσμο στην παλάμη του χεριού της όσον αφορά την επιλογή του συντρόφου, ειδικά αν ήταν υπέροχη. Α, εδώ λέει σου, especially if she were gorgeous. Ειδικά αν ήταν πολύ όμορφη. Τόσο απλά τα βλέπει αυτό, τα βλέπει όπω τα βλέπουν κάτι γιαγιάδε στα χωριά και κάτι μανάδε κολλημένε, οι οποίοι λένε στι κόρε του: Μα γιατί δεν βρίσκει άντρα, τότε μπορεί να του έχει όλου στα πόδια σου. Και δεν αντιλαμβάνονται σε τι εποχή ζούμε, που μεγάλο μέρο του ανδρικού πληθυσμού, του ετεροφιλόφιλου, όχι όλοι, μεγάλο μέρο, είναι παντελώ ευνουχισμένοι από τον τρόπο με τον οποίο έχουν μάθει να ζουν. Κυρίως μέσα από την pop κουλτούρα, κυρίως μέσα από τον πνευματικό μηδενισμό της εποχής μας και κυρίως μέσα από το ότι κανείς, και όταν λέω κανείς ενώ και την παιδεία, ενώ και την κοινωνία, ενώ γενικά και τους γονείς, αλλά δεν είναι μόνο θέμα γονέων και θέμα μητέρας ή οτιδήποτε το τι είδου πνευματικότητα θα έχει κάποιος, αλλά ζούμε σε μια εποχή θλιβερά ηλιστική, σε μια εποχή εξαιρετικά επιφανειακή, σε μια εποχή του αρρωστημένου εγώ, όχι του υγιούς εγώ. Εδώ θέλω να πω ότι εάν μια γυναίκα λέει ότι εμείς οι γυναίκες μεγαλώνουμε τους άνδρες και οι μανάδες φταίνε που μεγάλωσαν τους άνδρες έτσι και αυτό είναι μισογενιστικό σχόλιο. Γιατί δεν πρέπει να αναμένουμε μόνο από τη γυναίκα, ότι θα, τη γυναίκα μητέρα ότι θα είναι αυτή η οποία θα αναλάβει όλη την ανατροφή των παιδιών και θα αναλάβει και τη μετάδοση ή όχι πνευματικών, πολιτισμικών αξιών και οδηγιών ζωή στα νέα παιδιά. Όλη η κοινωνία και οι μητέρες και οι πατεράδες και οι θείοι και οι θείε και οι δάσκαλοι και οι ψυχολόγοι και οι νοσηλευτέ και οι ιατροί, όλοι, 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 όλοι όσοι ερχόμαστε σε επαφή με τη νέα γενιά, οφείλουμε να επηρεάσουμε τη νέα γενιά θετικά και να τους δώσουμε αρχές, αξίες και ιδανικά που θα τους βοηθήσουν να ζήσουν μια πληρέστερη ζωή και να είναι ευτυχισμένοι και να είναι ευδαίμονες, όχι να τους γεμίζουμε με αρνητικότητα, με μηδενισμό και μισανθρωπισμό. Πάμε πίσω σε αυτόν τον, ας τον πω επίκως βλάκα. Λέει μια μεγαλύτερη γυναίκα, είναι κάποια που κάποτε ήταν νέα και είχε όλα τα πλεονεκτήματα στον dating, να διαλέξει ένα καλό σύντροφο. Βασικά, βασικά, είχε τον κόσμο στην παλάμη του χεριού της, όσον αφορά στην επιλογή του συντρόφου, ειδικά αν ήταν υπέροχη. Ξέρετε ότι είχε επιλογές από πολλούς άνδρες από την ηλικία των 18 μέχρι την ηλικία που έχει τώρα και μου λέτε πως δεν θα μπορούσε να κλειδώσει έναν άνδρα. Λοιπόν, αυτός ο τύπος θεωρεί ότι μια γυναίκα από τα 18 που είναι ακόμη έφηβος, που είναι ακόμη παιδί, είπαμε ότι η εφηβεία ψυχοσυναισθηματικά και εγκεφαλικά ολοκληρώνεται γύρω στα 26 για τις γυναίκες και γύρω στα 28 για τους άνδρες, ότι ένα 18χρονο κορίτσι θα έπρεπε να έχει το μυαλό της να κλειδώσει, να κλειδώνω, λίγο αρπάζω, να αρπάξει έναν άνδρα. Δεν έχει καμία γνώση περί ψυχολογίας, περί λειτουργίας του ανθρωπίνου εγκεφάλου, περί ανθρώπινης λειτουργικότητας, τίποτα. Έχει μόνο ένα κολλημένο μυαλό ότι ο σκοπός της γυναίκας είναι να κλειδώσει έναν άνδρα, η τύχη της θα είναι να έχει έναν άνδρα και πρέπει από τα 18 της να έχει στο μυαλό της πώς να κλειδώσει έναν άνδρα. Και θεωρεί ότι όλε οι γυναίκε έχουν πολλέ επιλογέ. Όλε οι γυναίκε, και όσο πιο νέε είναι, έχουν περισσότερε επιλογέ και πρέπει να έχουν το μυαλό του να κλειδώσουν έναν άνδρα. Τα σχόλια δικά σα. Θέλω αγόρια σοβαρά να καθίσετε κάτω και να το σκεφτείτε και να μου πείτε αν αυτό από μόνο του δεν είναι μια κόκκινη σημαία. Το γεγονός δηλαδή πως δεν κλείδωσε κάποιο καλό άνδρα μέχρι τώρα είναι και ηλίθιοι. Θέλουν και να τους κλειδώνουμε. Θέλουν και να τους εκμεταλλευόμαστε. Θέλουν και να τους τυλίγουμε. Αυτοί που σκέφτονται έτσι, όχι όλοι οι άνδρες, ε. Αγαπάω πάρα πολύ τους άνδρες και έχω γράψει και ένα βιβλίο του 2011 με τίτλο «Και οι άνδρες έχουν ψυχή». Και το πιστεύω αυτό. Και θεωρώ πως αυτό το βίντεο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και για τους άνδρες που το ακούνε, όχι μόνο για τις γυναίκες που επηρεάζονται από αυτά τα αρνητικά στερεότυπα και τις αρνητικές μπαρούφε και τις μαλακίες, τις απίστευτες μαλακίες που ισχυρίζεται. Το αντίστοιχο για έναν άνδρα, ακούστε τώρα για να δείτε αξιακό σύστημα. Το αντίστοιχο για έναν άνδρα θα ήταν ένας άνδρας να ξεκινούσε τη ζωή του με πλούσιους γονείς, οι οποίοι του έδωσαν όλες τις ευκαιρίες που χρειαζόταν για να γίνει επιτυχημένος και στο τέλος κατάντησε άστεγος και χρήστης ουσιών. Βλέπετε τι εννοώ, μάλιστα. Η φίλη που μου στείλε το ερώτημα, η οποία δούλευε σκληρά και έχτισε την καριέρα της μέχρι τα 36 της και τώρα απολαμβάνει μια καλή επαγγελματική ζωή και φαίνεται και 25 χρονών, είναι το ίδιο με έναν άνδρα που οι γονεί του του άφησαν χρήματα, ήταν πλούσιοι και του άφησαν χρήματα και αυτός αντί να φτιάξει ακόμη περισσότερα χρήματα, κατέληξε άστιγος και πρεζάκιας. Το ίδιο είναι. Σεξισμό σε όλο του το μεγαλείο. Σεξισμό σημαίνει να θεωρείς ότι το ένα φύλλο είναι ανώτερο από το άλλο και να διαχωρίζεις τα φύλλα. Σε αυτό το κανάλι το ψυχοεκπαιδευτικό εμείς εδώ έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλλου, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως α, uh, μάζα σώματος, ανεξαρτήτως χρώματος, ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού, είμαστε το ίδιο. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν έχει ανώτερη φιλή και κατώτερη φιλή, δεν έχει ανώτερο φίλο και κατώτερο φίλο. Βλέπετε τι εννοώ. Ναι, βλέπουμε τι εννοείς, ότι έχει ένα εγκέφαλο άντε. Έτσι, όταν βλέπω μια μεγαλύτερη γυναίκα που δεν έχει άνδρα, και ακόμη ψάχνει για αγάπη Είναι τραγικό να ψάχνεις για αγάπη Ναι πρέπει να ψάχνεις για άνδρα όχι για αγάπη Τα άμεσα ενστικτά μου μου λένε πως έχει φτωχές ικανότητες Να παίρνει σωστές αποφάσεις και δεν παίρνει στα σοβαρά τη ζωή Ναι μια γυναίκα που στα 18 της έχει έγινε να κλειδώσει άνδρα Παίρνει στα σοβαρά τη ζωή Μία γυναίκα που στα 18 έχει έγνοια να σπουδάσει, να μορφωθεί, να ασχοληθεί με κάτι που, που αγαπά, να είναι δημιουργική, να εξελιχθεί ως άνθρωπος, έχει φτωχές ικανότητες λήψης αποφάσεων. Ενώ μια που θέλει να κλειδώσει άντρα, έχει πλούσιες ικανότητες λήψης αποφάσεων. Επειδή θέλω παιδιά, εδώ αρχίζω το γκάι από αγόρια να το λέω παιδιά, επειδή θέλω παιδιά να θυμηθείτε πως οι γυναίκες δεν είναι χαζές, και γνωρίζουν από νεαρή ηλικία ότι εκτό και αν θα είναι πλούσιε, χρειάζονται έναν άνδρα ή παιδιά όταν θα γεράσουν για να τι φροντίζουν. Δεν είναι χαζέ οι γυναίκε. Δεν υπονοεί φυσικά ότι οι γυναίκε είναι έξυπνε. Υπονοεί ότι οι γυναίκε είναι πονηρέ. Το αντίθετο του χαζού για αυτό είναι το πονηρό, δεν είναι το έξυπνο. Αυτό είναι ο πανέξυπνο που έχει καταλάβει όλο το νόημα τη ζωή. Μα όλο όμω, ε, δεν έχει αφήσει τίποτα πίσω. Και η παράνοια συνεχίζεται. Θα ακούσεις κάποιες γυναίκες να λένε... ότι τα παιδιά τους είναι το σχέδιο συνταξιοδότησης τους. Ή ότι χρειάζονται έναν άνδρα να τις φροντίσει. Και αυτό είναι κάτι που κάθε γυναίκα γνωρίζει από μια νεαρή ηλικία. Συγγνώμη φίλε, αλλά εγώ από μια πολύ νεαρή ηλικία γνωρίζω... ότι το σχέδιο συνταξιοδότησης μου είναι να δουλεύω εγώ σκληρά να μορφωθώ ή τέλο πάντων να ακολουθήσω το επάγγελμα που γουστάρω και να δουλέψω σκληρά και φιλότιμα σε αυτό ώστε να έχω μια καλή συνταξιοδότηση. Και ξέρω ότι το να κάνω παιδιά έχει να κάνει με το αν πραγματικά να φέρω ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο. Και αν γουστάρω να ταλαιπωρηθώ για να μεγαλώσω τα παιδιά. Καμία αίσθηση από το συγκεκριμένο για το τι κόπο είναι να κάνει παιδιά. Αλλά κάθε γυναίκα γνωρίζει από νεαρή ηλικία ότι τα παιδιά είναι το σχέδιο συνταξιοδότηση του και ότι θέλουν ένα άνδρα για να τι φροντίζει. Μάλιστα. Έτσι, όταν βλέπει μια γυναίκα να ξέρει τη σκληρή πραγματικότητα και να βρίσκεται μπροστά τη, αυτό τώρα υποθέτει ότι όλε ξέρουμε, οι γυναίκε, και όλε πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε ένα άνδρα ή παιδιά για να είμαστε καλά οικονομικά. Για το οικονομικό κομμάτι μιλάει. Αν δεν έχουν κανένα να τι φροντίσει οικονομικά, και σπαταλούν τα καλύτερα τους χρόνια αντί να βρουν ένα άνδρα και να κάνουν παιδιά, μπορείς να ξεχωρίσεις αμέσως πως δεν έχουν σοβαρότητα για τη ζωή. Άρα αυτός ο τύπος θεωρεί ότι η σοβαρότητα για τη ζωή είναι από τα 18 σου να ψάχνεις να τη έναν άνδρα και να ψάξεις να κάνεις παιδιά ώστε μέσω των παιδιών να έχεις καλό πλάνο συνταξιοδότησης. Αχ, Θεέ μου. Αυτή είναι η σοβαρότητα. Αυτή είναι η σοβαρότητα. Να χρησιμοποιεί του άλλου ανθρώπου, να χρησιμοποιεί του άντρε για να σε υποστηρίζουν οικονομικά και να κάνει παιδιά όχι γιατί θέλει να είσαι μια καλή μητέρα και να ακολουθήσει το λειτουργήμα του γονιού και την ευθύνη του γονιού, αλλά για να εξασφαλιστεί οικονομικά. Και αν δεν το βλέπει έτσι το πράγμα, δεν βλέπει με σοβαρότητα τη ζωή. Γιατί το μόνο σοβαρό πράγμα στη ζωή με βάση το σκεπτικό αυτού του τύπου και όσων των τριών χιλιάδων πόσων του έβαλαν like, είναι τα λεφτά, τα λεφτά και ξανά τα λεφτά. Λοιπόν, μετά πάμε τώρα στο ζουμί που είναι αυτό το Μετά πρέπει να σκεφτείς σοβαρά και να διερωτηθείς τι έκανε όλο αυτό τον καιρό που ήταν ελεύθερη. Άλιστα, βάρτε και το όσο μυαλό έχετε να διερωτηθείτε. Καθίσατε ποτέ παιδιά, guys, αγόρια, να σκεφτείτε τι έκανε το κορίτσι σας από τα 18 μέχρι τώρα που συναντηθήκατε. Επειδή ξέρω πως είναι γεγονός, το λέει στα αγγλικά, I know for a fact. Δηλαδή αυτός ο τύπος μιλάει ως σαν συνομοσιολόγος. Όλα τα ξέρει για γεγονότα. Όλα, δηλαδή, ό,τι μαλακία του έρθει στο κεφάλι το καταγράφει ή το απαγγέλει ή το λέει σαν να είναι η απόλυτη σοφία και η πραγματική αλήθεια και η επιστημονική αλήθεια. Να έχει μια επιστημονική μέθοδο. I know for a fact. Επειδή ξέρω πως δεν ήταν στο σπίτι να μαθαίνει νέε συνταγέ και πώς να μαγειρεύει για εσάς. Α, οι γυναίκες πρέπει να μαγειρεύουν για τους άνδρες μάλιστα. Ξέρω σίγουρα πως δεν διάβαζε βιβλία για το πώς να γίνει μια καλή γυναίκα για τον άνδρα της. Δεν του περνάει καθόλου από το μυαλό πω μια γυναίκα μπορεί να διαβάζει βιβλία για να γίνει καλή γυναίκα για τον εαυτό τη και να γίνει καλύτερο άνθρωπο, ή ένα άνδρα μπορεί να διαβάζει βιβλία για να γίνει καλύτερο άνθρωπο. Ο μόνο σκοπό τη ζωή μια γυναίκα είναι πώ να κλειδώσει έναν άνδρα, πώ να τυλίξει έναν άνδρα και πώ να καταφέρει να κρατήσει έναν άνδρα. Και τα λεφτά του φυσικά. Ξέρω σίγουρα πω δεν διάβαζε βιβλία για το πώ να γίνει μια καλή γυναίκα για τον άντρα τη. Ξέρω σίγουρα πω δεν σα περίμενε να εμφανιστείτε ενώ παράλληλα αποκτούσε όλε τι ικανότητε για να μπορεί να σα κρατήσει. Ξέρετε τι έκανε! Άφηνε διάφορου τύπου να την απαυτώνουνε, χωρί να κερδίζει κάτι από αυτό. Άρα ο τύπο είναι υπέρ του ότι. Κάνουμε σεξ για να κερδίσουμε κάτι. Δεν κάνουμε σεξ για να το απολαύσουμε. Δεν κάνουμε σεξ για να βιώσουμε την ερωτική μα πλευρά, για να ζήσουμε ω άνθρωποι. Κάνουμε σεξ για να κερδίσουμε κάτι. Μόνο για να κερδίσουμε κάτι κάνουμε σεξ. Εδώ θέλω να πω ότι έχει πολύ σκληρή γλώσσα το βίντεο και μερικά τα έχω κάνει μπίπ και από αυτόν με έτσι, για ευνόητου λόγου. Κάποιε από αυτέ τι γυναίκε είχαν sugar daddies. Sugar daddies είναι μεγαλύτεροι άντρε γέροι, οι οποίοι δίνουν λεφτά σε μια πολύ νεότερη γυναίκα για να είναι φιλενάδα του. Δηλαδή, ένα να δίνει χρήματα σε μια 25 άρα για να είναι φιλενάδα του. Κάποιε από αυτέ τι γυναίκε είχαν sugar daddies, οι οποίοι πλήρωναν για να κάνουν άσχημα και ξεφτυλισμένα πράγματα σε αυτέ. Εννοεί σεξουαλικά. Αν τα ξέρατε αυτά, ποτέ δεν θα την κοιτάζατε με το ίδιο βλέμμα. Άνοιξε τους τα μάτια, άνοιξε τους τα μάτια, άνοιξε τους τα, άνοιξε τους τα. Και παράδειγμα, αν κάποιος γνωρίζει μια γυναίκα που είναι στη δικιά μου ηλικία 48, σημαίνει ότι από τα 18 της μέχρι τα 48 της για 30 χρόνια είχε τον κάθε ένα να την απαυτώνει και να τη κάνει άσχημα και ξεφτυλισμένα πράγματα και χωρίς να κερδίζει κάτι από αυτό. By the way, παρεμπιπτόντω έκανα για πρώτη φορά σεξ τα 21 μου μετά που παντρεύτηκα. By the way, αλλά μέσα στο μυαλό του αυτού, όλε από τα 18 κάνουν σεξ ή όλε δεν θα έπρεπε ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μπορώ. μπορώ. Τι κάνω για εσά, λυπηθείτε με. Και κάποιε από αυτέ τι γυναίκε ανακατεύονταν με άλλε γυναίκε. Oh! Έχει γυναίκε γκέι. Wow, ανακάλυψε την ταχυνότητα ο άνθρωπο και έκαναν πράγματα που δεν θα άφηναν ποτέ εσάς να κάνετε. Έχω σοκαριστεί. Έχω σοκαριστεί. Δηλαδή αυτό θεωρεί, θεωρεί δεδομένο ότι αν έχεις ένα ερωτικό προσανατολισμό ομοφυλοφιλικό ότι μπορεί να μην θε καν να παντρευτεί άντρα, να μην θε καν να σου αγγίξει ένα άντρα, ότι μπορεί να αποδέχεσαι τη φύση σου την ερωτική και να θε να κάνει πράγματα που να μην αφήνει άντρα να στα κάνει, γιατί μπορεί να μην σ' αρέσει η μυρωδιά του, να μις, δεν ξέρω τι άλλο, και να τα κάνει με τη γυναίκα, α πούμε. Δεν υπάρχουν γκέι γυναίκε. Υπάρχουν γυναίκε που οποίε έκαναν πράγματα που δεν θα τα αφήσουν να τα κάνουν με εσά. Εκτό και αν το που δεν θα άφηναν ποτέ σα να κάνετε, ίσω έχει να κάνει και με μια δική του επιθυμία, ίσω να έκανε πράγματα με άντρε. Αλλά οι γυναίκε να μην τον αφήνουν να κάνει πράγματα με άντρε. Δεν ξέρω, παιδιά. Είναι άβυστο το μυαλό ενό χαζού άνθρωπου, άβυστο. Λοιπόν, αυτά έκανε σε όλα τα νεότερα χρόνια τη μια γυναίκα που γνωρίζετε τώρα. Και δεν κέρδισε κάτι μακροπρόθεσμα ή δεν κέρδισε κάτι ψηλής αξία. Ο άνθρωπο αποδέχεται ακόμη και την πορνεία προκειμένου του ότι θα κερδίσεις κάτι. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή το σεξ το θεωρεί πορνεία, ότι πρέπει να το δώσεις το σεξ για να πάρεις κάτι πίσω. Δεν γίνεται ας πούμε να κάνεις σεξ για να το ευχαριστηθείς. Δεν γίνεται να κάνει σεξ επειδή το κουστάρι, δεν γίνεται να κάνει σεξ επειδή είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη λειτουργία. Πρέπει να το κάνει για να πάρει κάτι και μάλιστα κάτι υψηλή αξία. Και μου λέτε πώ εγώ πρέπει να πάρω στα σοβαρά, μια που δεν πήρε η ίδια τη ζωή τη στα σοβαρά. Βεβαίω, τη ζωή μα τα σοβαρά την παίρνουμε όταν χρησιμοποιούμε το μουνί μα, για την έκφραση, ω διαβατήριο για μια καλύτερη ζωή οικονομικά εσείς παιδιά, εσείς αγόρια, πρέπει πραγματικά να σκεφτείτε σοβαρά και για πολύ χρόνο πρωτού επιλέξετε σύντροφο. Και εγώ συμφωνώ ότι κάποιος πρέπει να σκεφτεί σοβαρά και για πολύ χρόνο πρωτού επιλέξει σύντροφο. Αλλά όχι για τους ίδιους λόγους που πιστεύει αυτός ο χάχας. Επειδή αυτή είναι η πιο σημαντική απόφαση που θα κάνετε ποτέ στη ζωή σας σε αυτό το πλανήτη. Ξέρω πως δεν είναι ουίσκι. Εντάξει δεν πάρεις το ουίσκι, είναι καφέ. Αλλά θα... θα χύσω κι άλλο καφέ. Εμπιστευτείτε με, ναι, θα σε εμπιστευτούμε τη φλαμάτια. Δεν είναι ποια καριέρα θα ακολουθήσει. Δεν είναι τι αυτοκίνητο θέλει να οδηγήσει ή πώ θέλει να μοιάζει το πρώτο σου σπίτι η πιο σημαντική απόφαση. Νομίζω και εγώ ότι θα έλεγε τίποτα άλλα πνευματικά πράγματα. Πάλι στα ελιστικά πάει. Καριέρα, αυτοκίνητο, σπίτι και το πρώτο σου σπίτι. Γιατί αυτό λέει ότι ο στόχο είναι να γίνει πολύ πλούσιο, να αγοράζει και δεύτερο σπίτι και τρίτο σπίτι. Η πιο σημαντική απόφαση είναι ποιον θέλεις να φέρεις μέσα στη ζωή σου και να κάνεις ένα νομικό συμβόλαιο το οποίο είναι συμφέρον για εκείνους και τιμωρεί εσένα δεν μπορεί να μείνετε μαζί, αν χωρίσετε. Άρα γι' αυτόν ο γάμος, ο έρωτας, η αγάπη είναι όλα ένα νομικό συμβόλαιο. Και in all about money. Δεν ξέρω βρε παιδιά, Πώ εσεί δεν βλέπετε, βλέπετε πώ η γυναίκα που διαλέγετε σαν μητέρα των παιδιών σα ή η γυναίκα που σα αντιπροσωπεύει θα είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που θα πάρετε στη ζωή σα. Αλλά εσεί, παιδιά, ξεκάθαρα το παίρνετε ω αστείο το ποσοστό των ανδρών που διάλεξαν κακή σύντροφο και αυτό κατέληξε να του στοιχήσει όλα όσα δούλεψαν σκληρά να χτίσουν. Και η οικογένεια τους έχει διαλυθεί και μου λέτε ότι άνετα παίρνετε το ρίσκο πάνω σε μια γυναίκα που είναι πεταμένα από φάγια. Στην ουσία, είπε πάνω σε μια πεταμένα από φάγια για γυναίκα. Αυτό έχει πει. Σοβαρά τώρα, θα ρισκάρετε για μια που σίγουρα έχει παρελθόν. Εγώ σίγουρα έχω τρίχε που πετάγονται. Θα ρίξετε ζαριά για μια που σίγουρα έχει παρελθόν και ήδη έχει χωρίσει κάποιον. Και ήδη έχει αποδείξει ότι θα βγάλει από την πρίζα ένα γάμο επειδή εντό εισαγωγικών δεν είναι ευτυχισμένη. Δεν υπάρχει ευτυχία για αυτόν πουθενά αλλού παρά μόνο στα λεφτά. Και στην κοινωνική θέση πουθενά αλλού. Λένε οι γυναίκε πω δεν είναι ευτυχισμένε όταν χωρίζουν. Δεν είναι πω μπορεί να έχουν ένα άντρα σαν τράπη. Δεν είναι πω μπορεί να έχουν έναν άνδρα ο οποίο δεν τι αγαπάει και τι παραμιλεί συναισθηματικά. Δεν είναι πω μπορεί να έχουν έναν άνδρα μαλάκα. Όχι. Είναι επειδή το κάνουν για να βγάλουν λεφτά. Σε μια γυναίκα που έχει παιδιά από διάφορου άνδρε. Ω, oh, φοβερό. Μια γυναίκα που έχει παιδιά από διάφορου άνδρε. Δηλαδή, πω τι πρωτόγονε γυναίκε. Που είχαν παιδιά από διάφορου άνδρε και στι πρωτόγονε κοινωνίε που ήταν μετριαρχικέ, τα παιδιά γνώριζαν τη μητέρα του μόνο και δεν γνώριζαν τον πατέρα του. Oh. Και κανένα δεν την πήρε ποτέ στα σοβαρά ώστε να δεσμευτεί για μια ζωή μαζί τη. Εν είναι όλα αντιφάσει ο τύπο. Απ' τη μια λέει ότι οι άνδρε είναι που κλειδώνουν, οι γυναίκε είναι που κλειδώνουν του άνδρε και οι γυναίκε είναι που αποφασίζουν να βγάλουν το κάμα από την πρίζα. Και απ' την άλλη λέει ότι αμία δεν είναι παντρεμένη, σημαίνει ότι δεν την πήρε στα σοβαρά ένα άνδρα για να την παντρευτεί. Και σπατάλησε τα καλύτερα τη χρόνια χωρί να κερδίσει τίποτα από αυτά. Και τώρα το μόνο που έχει να προσφέρει, παιδιά, είναι εξαιρετικά άσχημα αυτά που θα διαβάσω τώρα, είναι ένα χρησιμοποιημένο και στεγνωμένο μανίκι μπιζελιού. Μανίκι μπιζελιού. Το έψαξα στο λεξικό της ΛΑΝΚ και σημαίνει εδίο. Πώ είναι τον μπιζέλη που έχει εκείνο το φίλο απ' έξω σαν και ανοίγει. Επειδή μοιάζει αυτό με... Είναι λέει μια έκφραση που εφευρέθηκε από το coach, άφηχα αυτή coaches, Greg Adams. Δηλαδή ε, και τώρα το μόνο που έχει να προσφέρει είναι ένα χρησιμοποιημένο εδίο. Το οποίο ήδη όλοι έχουν γευτεί και έγραψαν χιλιόμετρα σε αυτό. Και μου λέτε πως αυτό είναι καλή ευκαιρία. Αντικειμενοποίηση της γυναίκας στο φουλ. Απαξίωση του έρωτα στο φουλ. Απαγόρευση της γυναίκας να απολαμβάνει στο σεκ, το σεξ στο φουλ. Η γυναίκα είναι εργαλείο ικανοποίησης του ανδρός. Το οποίο εργαλείο πρέπει να είναι του κουτιού. Δεν πρέπει να έχουν γράψει χιλιόμετρα ή άλλοι πάνω σε αυτό. Ποιο άνδρα με το μυαλό του στη θέση του θα πήγαινε σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και θα παρέβλεπε τα καινούρια ή τα ελαφρώ μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και θα αγόραζε ένα όχημα που δεν είναι ασφαλέ για οδήγηση στο δρόμο. Ναι, είναι σαν τα αυτοκίνητα η γυναίκα. Ναι, είναι σαν τα αυτοκίνητα. Έτσι βλέπω εγώ το dating με μεγαλύτερε γυναίκε. Και δεν λέω πως αυτές οι νεότερες γυναίκες στις μέρες μας είναι καλύτερες. Ε, τα περιμένετε τώρα, θα κράξει και τις νεότερες, γιατί ο άνθρωπος είναι ξεκάθαρα μισογύνης και μισάνθρωπος. Κάποιες είναι τελειωμένες εντό εισαγωγικών από τα, 22 τους, από τα 22 τους, με τους αριθμούς των τύπων που τις απαυτώνουν και τις χρησιμοποιούν. Δηλαδή, μια γυναίκα κάνει σεξ με πολλούς άνδρες μέχρι τα 22 της, είμαι, ξέρω, 5, 10, δεν ξέρω πόσο σε αυτό, είναι τελειωμένη, γιατί η γυναίκα είναι σαν το αυτοκίνητο που δεν πρέπει να έχει χιλιόμετρα. Λέει το αυτοκίνητο με το πάρει καινούριο από την αντιπροσωπεία και το κυλήσει στο δρόμο και ένα χιλιόμετρο να κάνει, ήδη χάνει λέει 1500 ευρώ από την αξία του, έτσι λένε. Άρα η γυναίκα είναι αντικείμενο. Αλλά τουλάχιστον λέει, με μια νεότερη θα πάρει ένα πιο σφιχτό δέρμα και δεν θα κοιτά όλη μέρα ραγάδε και κυρσού. Άλιστα. Α δούμε τι μεγαλύτερε γυναίκε που χώρισαν και τώρα σου λένε πω ακόμη είναι καλέ γυναίκε. Α τι αποδομήσουμε. Εγώ αποδομώ εσένα με αυτό το βίντεο. Αποδομώ και τον εγκέφαλο μου φυσικά και ο εγκεφαλικά κύτταρα, αλλά. Το, τι κάνω για χάρη σα. Κάνω αυτό το βίντεο και για την κόρη μου. Με πήρε σε κάποια φάση πάτησα πώ, με πήρε βιντεοκλήση για να μου πει κάτι που θα έρθει για το Πάσχα και μου λέει τι κάνεις, της λέω κάνω ένα φεμινιστικό βίντεο, ένα βίντεο εναντίον του μισογενισμού και του μισανδρισμού και του μισανθρωπισμού και ενθουσιάστηκε. Λοιπόν. Το κάνω για τις κόρες σας, το κάνω για το γιο μου, το κάνω για τους γιους μας, το κάνω για όλους μας. Να γίνουμε άνθρωποι, να σταματήσουμε να είμαστε κουρδισμένα ρομποτάκια γεμάτα μαλακίες ιδέες στον εγκέφαλο. Ξέρουμε όλοι τα στατιστικά πως περισσότερες γυναίκες κάνουν, πως περισσότερες γυναίκες κάνουν αίτηση διαζύγιο παρά άνδρες. Τα διαζύγια έχουν ως αποτέλεσμα να καταστραφούν οικογένειε οικογένειες και να σαπίσουν. Όλοι το ξέρουμε αυτό τώρα. Ποιο σου το πει αυτό. Ποια μελέτη έχει διαβάσει ότι τα διαζύγια έχουν ω αποτέλεσμα να καταστραφούν οι οικογένειες και να σαπίσουν. Ποιο σου το έχει πει αυτό. He knows for a fact. Το ξέρει για γεγονός και το λέει. Και αν είσαι άσχετος, και δεν ξέρει πώ οι περισσότερε γυναίκε κάνουν αίτηση διαζυγίου παρά άνδρε, δεν ξέρω πώ αλλιώ να σου το εξηγήσω. Άνοιξε τα μάτια σου. Οι γυναίκε κάνουν περισσότερο αίτηση διαζυγίου. Άρα, μια γυναίκα χωρισμένη δεν είναι καλή. Είναι του πεταματού. Αυτού λεχθέντο, αν έχει χωρίσει αυτή τον πρώτο τη άνδρα και έφυγε με τα λεφτά του, τι σε κάνει να πιστεύει πω δεν θα έκανε ποτέ το ίδιο σε σένα. Σκέψου το λογικά για μια στιγμή εάν έχει διαλύσει την προηγούμενη της οικογένεια, πολέμησε τον άνδρα της στα δικαστήρια, πράγμα που πιστεύει με δικαιωματισμό και το κάνει, και πήρε μακριά τα παιδιά ώστε να πάρει διατροφή και του προκάλεσε κόλαση χωρίς κανένα ίχνος συμπάθειας, γιατί νομίζεις ότι δεν θα το έκανε ποτέ αυτό σε σένα. Να ακολουθήσει δηλαδή τη δικαστική διαδικασία που κυριολεκτικά έχει ήδη ακολουθήσει μια φορά και είπε ψέματα ώστε να πάρει περισσότερα χρήματα, σαν ένα παράσιτο που ρουφά το αίμα. Και εδώ έρχεσαι εσύ ο κύριος αφελής να πιστεύεις πως δεν θα μου το κάνει ποτέ αυτό. Η αγάπη μας δεν είναι σαν καμιά άλλη αγάπη. Αν ποτέ ψελίσεις αυτά τα μπιπ χαζά λόγια από το στόμα σου, ε, τότε δεν θα έχω καμία έγνοια συμπάθεια για σένα όταν θα σε γονατίσει στο δικαστήριο και θα σε απαυτώσει με συγχωρείτε από πίσω με ένα στραπών. Το στραπών είναι ένας δονητής που φοράει κάποιος με μία ζώνη στη μέση του. Χωρίς καν να βάλει λιπαντικό επειδή η απόδειξη πως αυτή δεν είναι υλικό για σχέση για γάμο είναι μπροστά στο πρόσωπό σου. Δεν μπορώ. έχει μέσα στο μυαλό του ότι όλες οι γυναίκες οι οποίες κάνουν αίτηση διαζυγίου το κάνουν λέγοντας ψέματα το γεγονό ότι χρησιμοποιούν τι δικαστικέ διαδικασίε είναι κάτι εσχρό. Το κάνουν για να εκδικηθούν τον προϊόντα του και να του κάνουν κόλαση και να του πάρουν μακριά τα παιδιά του και να του πάρουν τη διατροφή. Δεν έχουν δικαίωμα στι μέρε μα οι άνθρωποι να χωρίζουν. Δεν Ένα άνδρα και μία γυναίκα που κάνουν ένα γάμο, κάνουν μόνο ένα νομικό συμβόλαιο, το οποίο έχει ω αποτέλεσμα όταν διαλυθεί αυτό το νομικό συμβόλαιο να πληρώσει λεφτά ο άνδρα. Αυτού λεχθέντο σε καμία περίπτωση δεν απορρίπτω το γεγονός ότι και άνδρες και γυναίκες είναι αδιφάγη ναρκίση οι οποίοι ξεζουμίζουν τους άλλους. Δεν είναι όμως όλες οι γυναίκες έτσι, δεν είναι όλοι οι άνδρες έτσι και σε αυτό το κανάλι εδώ, εδώ, εδώ πέρα έχουμε ένα τεράστιο playlist με βίντεο κατά της γονικής αποξένωσης. Δεν έχουν όμως όλα τα διαζύγια γονική αποξένωση και δεν είναι όλες οι γυναίκες που χωρίζουν τους άνδρες τους που θα αποξενώσουν τα παιδιά τους από τον πατέρα τους. Για να μην μπορώ, τρικημία εγκρανίο το δικό του. <laughs> Κάνω σαν να είναι ο ίσκι, η κρασί ή κάτι. Οι κόκκινε σημαίε ανεμίζουν στο αεράκι και μου λε: Πώ δεν μπορεί να τι δει, ή επιλέγει να μην τι δει. Κοίτα, α μια γυναίκα ποτέ χωρί έναν άνδρα που δεν την κακοποιούσε σωματικά ή ψυχικά. Α, oh, είναι το, η μόνη φράση σε όλο το βίντεο που αναφέρεται σε πιθανή σωματική ψυχική κακοποίηση. Την αναφέρει απλώ, αλλά δεν στέκεται σε αυτή. Κοίτα, α μια γυναίκα ποτέ χωρί έναν άνδρα που δεν την κακοποιούσε σωματικά ή ψυχικά ή βάζει τον άνδρα της ή τον πατέρα του παιδιού της να πληρώνει διατροφή. Δηλαδή αυτός θεωρεί ότι ακόμη κι αν χωρίσει επειδή σε κακοποιούσε ψυχικά ή σωματικά, είναι εγκληματικό το να βάλεις τον άνδρα σου ή πατέρα του παιδιού σου να πληρώνει διατροφή. Τότε δεν μπορεί να την πάρει κανείς τα σοβαρά. Μάλιστα. Μάλιστα. Εάν έχεις χωρίσει και έχεις πάρει διατροφή, δεν μπορεί να σε πάρει κανεί τα σοβαρά. Εδώ θέλω να ρωτήσω αυτόν τον σοφό άνθρωπο και να του φέρω το δικό μου παράδειγμα και να μου εξηγήσει γιατί ενώ εγώ όντω χώρισα τον πατέρα των παιδιών μου, δηλαδή δική μου η απόφαση, γιατί όντω δεν ήμουν ευτυχισμένη. Και στην πορεία εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα ώστε να μην παίρνω διατροφή. Γιατί κάποιοι τύπησαν και σένα. Κάποιοι μαλάκια σαν και σένα. με θεωρούσαν ότι δεν ήμουν. ή με θεωρούν ακόμη. ότι δεν είμαι καλό υλικό για σχέση ή για γάμο επειδή χώρισα. Παρόλο που δεν έχω πάρει διατροφή πέραν από ένα μικρό ποσό που έπαιρνα για το πρώτο χρονικό διάστημα. Το οποίο δεν έφτανε καν για τα δίδακτα των υπεργογείων των παιδιών τότε. Μ? Μ? Γιατί υπάρχει όλη η άλλη φιλολογία από πίσω. Ότι είναι χρησιμοποιημένο το τέτοιο σου. Ότι έχουν, έχουν γράψει πόσα νούμερα πάνω σου. Ότι ό,τι ό,τι. Μα τι τις θέλουν τις γυναίκες αυτοί, αλλά θα, θα παρακάτω θα πει και την άποψή του. Από ένα νομικό συμβόλαιο που ήδη έκανε αυτή η γυναίκα που έχει χωρίσει, σου απέδειξε ότι θα σου τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια και πώς χρησιμοποιεί τους άνδρες για να βγάλει λεφτά από αυτούς. Τότε γιατί να πας να υπογράψεις και εσύ συμβόλαιο μαζί της. Ναι, μία γυναίκα η οποία χωρίζει και παίρνει διατροφή, χρησιμοποιεί τους άνδρες για να παίρνει λεφτά από αυτούς. Όχι ότι τα παιδιά χρειάζονται συμβολή και των δύο γονέων και οικονομική και ουσιαστική και ψυχική και συναισθηματική για να μεγαλώσουν, όχι. Αν ήταν ένας άνδρας ο οποίος είχε ξεγελάσει τον άνδρα συνέτερό του και του έφαγε τα λεφτά του, δεν θα τον εμπιστευόταν ποτέ ξανά κανένας άνδρας. Αλλά όταν το θέμα έρχεται στις γυναίκες, όλη η κοινή λογική φεύγει από το παράθυρο. Όλη η δική σου λογική. Τα πράγματα για τα οποία εσείς οι άνδρες αφήνετε τις γυναίκες να ξεφύγουν, για τα ίδια πράγματα ποτέ, ποτέ δεν θα αφήνατε έναν άνδρα που συμπαθείτε να γλιτώσει με τέτοιες πράξεις. Μόνο, άκουστε τώρα τι, τι άσχημη γλώσσα, δεν μπορώ. Μόνο και μόνο επειδή μια γυναίκα έχει μια ζεστή υγρή τρύπα, τη γυναίκα την υποβιβάζει σε μια ζεστή υγρή τρύπα. Εσεί οι άνδρες αφήνετε τι γυναίκε να σα ξεσκίσουν και να σας καταστρέψουν το μέλλον σα. Και το χειρότερο είναι πως αυτή η τρύπα έχει χρησιμοποιηθεί και κακοποιηθεί από πολλαπλού άλλου άνδρε. Αλλά να εδώ, εσεί παραβλέπετε όλες τι κόκκινε σημαίε, απλώ για να παυτώσετε κάτι που οι άλλοι άνδρες έχουν καταξεσκίσει και καταμαμίσει και άφησαν το γενετικό του υλικό μέσα σε αυτό. Και δεν ξέρω τι άλλο να σα πω. Επειδή εσεί, παιδιά, είστε αυτοί που παίρνετε τι αποφάσει, ακόμη και όταν καείτε μια-δύο φορέ: υποβιβασμό του έρωτος, υποβιβασμό του σεξ, υποβιβασμό του εδίου, υποβιβασμό του πέου, υποβιβασμό του ανθρώπου. Κοιτάζω κάθε γυναίκα που έχει καταστρέψει την οικογένειά της. Εγώ βλέπω κάθε γυναίκα, λέει αυτός, που έχει καταστρέψει την οικογένειά της, είτε σαν ζώνη εξάσκησης, είτε σαν no-go zone, περιοχή στην οποία απαγορεύεται να πας. Σίγουρα μπορείς να παυτώσεις εκείνο το εδίο, να το ευχαριστηθείς όσο θέλεις, να βάλεις το εργαλείο σου μέσα και να το τεντώσεις όσο θέλεις, Αλλά ποτέ δεν θα δεσμευόμουν με κάποιον που κατέστρεψε την οικογένειά της λόγω της αγάπης των χρημάτων. Πατήστε like τους λέει ώστε να ξεπεράσουμε τα 600 likes σε αυτό το βίντεο ώστε παραπάνω άνδρες να το δουν. Το πετύχατε αυτό στα τελευταία δύο βίντεο. Πρέπει έστω ένας άνδρας να σωθεί με κάθε βίντεό μας. Αν είναι έτσι που σώζεται τους άνδρες, καταστραφήκαμε. Συνεχίζει όμως, το, πάει να το κλείσει, αλλά έχει και έμπνευση ο τύπος. Πάντα όμως υπάρχουν και χειρότερα. Επειδή κάποιοι άνδρες κοιμούνται με τη γυναίκα ενός άλλου άνδρα και θέλουν να την πάρουν μακριά από τον άνδρα της τώρα. Δεν ξέρω αν αυτοί οι άνδρες είναι χαζοί ή δεν έχουν κανένα κύτταρο ελέγχου πάνω τους, αλλά υπάρχουν άνδρε που αδικούν άλλου άνδρε και του παίρνουν τι γυναίκε ή φιλενάδε του όλη την ώρα. Το θέμα είναι πω και οι δύο άνδρε χάνουν τη ζωή του τότε. Και η γυναίκα πάει να καβαλήσει, με συγχωρείτε για τι εκφράσει, το καβλί ενό άλλου άνδρα και να συνεχίσει με τη ζωή τη. Αυτό συμβαίνει όλη την ώρα. Έχει και θέμα το άνθρωπο με, το, με, με, με τον ανδρισμό του, ξεκάθαρα. Έχει θέμα, ίσω είναι και καταπιεσμένος τι να πω αυτό συμβαίνει όλη την ώρα είστε διατεθειμένοι να διακινδυνεύσετε τη ζωή σας για μια μπιπ γυναίκα η οποία δεν μπορούσε να τηρήσει τους γαμήλους όρκους της και να δώσει στον άνδρα της αυτό που υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε να δώσει και είστε τόσο ηλίθιοι θέλετε να κλέψετε τη γυναίκα ενό άλλου άνδρα και πιστεύετε πως δεν θα το κάνει στη συνέχεια το ίδιο και σε εσάς. Αν αυτό δεν φωνάζει από μακριά παρεσθήσεις δεν ξέρω τι είναι παρέστηση. Εγώ ξέρω τι είναι παρέστηση και ξέρω και τι είναι παράνοια και ξέρω τι είναι παραλήρημα και είναι όλα αυτά που λες σε αυτό το βίντεο. Ξέρω. Από τη στιγμή που απάτησε τον άνδρα της ή το φίλο της, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα κάνει το ίδιο σε σένα. Οι γυναίκες που απατούν αυτόματα πρέπει να κατατάσσονται στην κατηγορία όχι κατάλληλο υλικό για γάμο ή σχέση. Δεν μας λέει όμως αυτός ότι πα. Ο, ο ξερόλας που τα ξέρει όλα για τους άνδρες που απατούν. Σε ποια κατηγορία πρέπει να κατατάσσονται. Δεν μας λέει τίποτα. Τίποτα. Τι μέρος... Α, δεν με ενδιαφέρει πόσο καλό είναι το τέτοιο της ή πόσο καλή είναι στο κρεβάτι... Από τη στιγμή που έχει ένα ιστορικό πίσω μαχαιρώματο του συντρόφου τη, αυτό θα έπρεπε αυτόματα να την κάνει ακατα... ακατάλληλη. Ναι, πρέπει να δείχνεται ανδρική αλληλεγγύη και να μην απαυτώνεται το από αυτό αυτή που απάφτωσε με στραπών τον, τον... τον συνάδελφο σα άνδρα στο δικαστήριο. Μπορώ, δεν μπορώ, καθόλου. Ειλικρινά σα λέω, προτιμώ να μείνω single και να μείνω αμάμετη τη ζωή μου όλη παρά να έχω να κάνω με τέτοιου τύπου. Σοβαρά μιλώ. Είμαι άνδρε οι οποίοι έχουν τέτοια σκεπτικά για τη χρησιμότητα τη γυναίκα: Ότι η χρησιμότητα τη είναι να κάνει παιδιά και η, χρησιμοποιη... η χρησιμότητα τη είναι να είναι αχρησιμοποιήτη και να κάνει μόνο ό,τι κάνει με τον άντρα τη και με κανέναν άλλο. και όλα αυτά τα ηθικά και τα πορητανικά, που... 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 ριτανικά... θρησκευτικά. Έχω χάσει τα λόγια μου. Δεν με ενδιαφέρει πόσο καλό είναι το τέτοιο τη ή πόσο καλή είναι στο κρεβάτι. Από τη στιγμή που έχει ένα ιστορικό πίσω του συντρόφου τη, αυτό θα έπρεπε αυτόματα να την κάνει ακατάλληλη. Να τη βάλει στην κατηγορία εξάσκηση. Ε, κατηγορία εξάσκηση. Πράχτη. Κάνουμε πράχτη του σεξ. Πάρα πολλοί νεότεροι άνδρες πλησιάζουν μεγαλύτερες γυναίκες είτε ελεύθερες είτε single, που δεν έχουν παντρευτεί ποτέ και δεν έχουν κάνει παιδιά είτε μιλφάρες δηλαδή γυναίκες οι έχουν παντρευτεί έχουν κάνει παιδιά και έχουν χωρίσει ακόμη και παντρεμένες με σκοπό να εξασκηθούν στο σεξ να τις χρησιμοποιήσουν ως αντικείμενα εξάσκηση στο σεξ οι άντρε δικαιούνται να χρησιμοποιούν τι γυναίκε ω αντικείμενα εξάσκηση στο σεξ. Αυτό μετά δεν του κάνει ακατάλληλου για σχέση ή για γάμο. Η γυναίκα όμως, εάν ευχαριστηθεί το σεξ, αυτό την κάνει ακατάλληλη για σχέση ή για γάμο. Και εδώ θέλω να αναφέρω κάτι που πόσταρε μια φίλη μου στο facebook, η Κωνσταντίνα Βασιλάκη και μου άρεσε πολύ και λέει αν ένα άνδρα σε φλερτάρει και δεν σε κάνει άντρα στα social media, αυτό είναι κόκκινη σημαία, ξεκάθαρα. Όταν μια γυναίκα τη θέλουμε για εξάσκηση, δεν την κάνουμε φίλη μα στο Instagram ή στο Facebook ή στο Twitter ή οπουδήποτε αλλού, Εξασκούμαστε παρότι στα κρυφά και δεν θέλουμε να συνδεθούμε δημοσίως μαζί της να ξενούνται εμεί υπήρχε περίπτωση να πάμε να παυτώσουμε εκείνο το τέτοιο που έχουν να παυτώσει τόσοι άλλοι εκείνη τη ζεστή υγρή τρύπα. Τι μέρος πρέπει α, α, να τη βάλεις στην κατηγορία εξάσκηση μα εσείς παιδιά ψάχνετε για την αγάπη σε όλα τα κατάλληλα μέρη. Νομίζω πρέπει να ψάξετε την αγάπη, να ερωτευτείτε αυτόν που γράφει πολύ αυτές τις ιστορίες. Αλλά γιατί είμαι σίγουρη ότι είναι, όχι σίγουρη, ενώ μου φαίνεται πολύ πιθανό να είναι κρυφό φιλόφιλος και καταπιεσμένος με τόσο μισογενισμό και τόσοι, τόσο μπρόμανς που έχει. Μπρόμανς είναι ο πλατωνικός έρωτας μεταξύ ανδρών. Τι μέρος πρέπει να έχει στη ζωή σου μια μεγαλύτερη σύγκολη γυναίκα... Η αλήθεια είναι πως πρέπει να τις αποφεύγετε τελείως. Δεν υπάρχει καμιά διάδραση ή πιθανό μέλλον μεταξύ σας είναι μόνο για εξάσκηση. Που σημαίνει πρέπει μόνο να τη χρησιμοποιήσετε σεξουαλικά, να εκτονωθείτε και μόνο αυτό. Μπάστε είχε πει στα στα αγγλικά, δηλαδή να σπάσετε καν αρχίδι πάνω τους. Ναι, σχρά πράγματα, σχρά. Βλέπω όμω πω εσεί, παιδιά, ξεχνάτε πω οι μεγαλύτερε γυναίκε έχουν μόνο λίγα χρόνια που θα είναι αξιοπρεπώ εμφανίσιμε και πολύ σύντομα θα μοιάζουν σαν γιαγιάδε. Έτσι δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη αξία σε μια μεγαλύτερη γυναίκα. Ναι, γιατί η μακροπρόθεσμη αξία, είπαμε, είναι η εμφάνιση, τα νιάτα και τα χρήματα. Με βάση το σκεπτικό αυτού του ακατονόμαστου. Και όχι μόνο αυτό. Αν αποφασίσει να αγνοήσει όλε τι κόκκινε σημαίε και να δώσει με τα μούτρα, αν έχει λεφτά να πληρώσει για ξωσωματική, αν δεν έχει εμμηνόπαυση, εδώ να σε ενημερώσω ότι ακόμη και μία γυναίκα με εμμηνόπαυση μπορεί να πάρει την κατάλληλη ορμονική θεραπεία και να κάνει παιδί και με ξωσωματική, χωρί. Έτσι. Γιατί, δηλαδή, είναι ανώνυμο αυτό το κανάλι, εννοείται. Αλλά mm? λοιπόν, δυστυχώ δηλαδή, έχει που τα λένε και υπόμνημα είσαι διατεθειμένος να σε χωρίσει μετά και να τα χάσεις όλα από την αρχή. Τι γίνεται αν την καστρώσει και σου τη φέρει και πρέπει να πληρώσεις για πάνω από μια δεκαετία διατροφή. Δεν είναι παιχνίδι αυτό παιδιά. Εύχομαι να το καταλαβαίνετε πως οι σύγκολ μεγαλύτερες γυναίκες δεν είναι για να τις παίρνετε στα σοβαρά επειδή έχουν ήδη καταστρέψει τη ζωή τους και τώρα σας θέλουν εσάς να καθαρίσετε εντό αγωγικών και να τις σώσετε από τις κακές τους επιλογές. Κακή επιλογή θα τα φτιάξουμε τύπου σαν και σένα. Και θα πρέπει εγώ να τις σώζω από την κακή επιλογή να τα φτιάξουμε τύπου σαν και σένα. Μης άνθρωπος. Είναι ανίκανες να σας αγαπήσουν και το μόνο που θέλουν από εσένα είναι να σε χρησιμοποιήσουν για να κάνουν ένα παιδί ή για σταθερότητα και εξασφάλιση των γυρατιών τη. Αυτό είναι κύριοι. Εάν, παιδιά, θέλετε να παίξετε αυτό το παιχνίδι, προχωρήστε. Αλλά να καταλαβαίνετε πως θα μαμηθείτε. Δεν είναι θέμα αν, είναι θέμα πότε. Και συνεχίζουμε το παραλήρημα. Τότε ποια είναι η λύση. Η καλύτερη απόφαση να πάρεις είναι πάντα να αγνοείς αυτές τις μεγαλύτερες γυναίκες και να βγαίνει με μικρότερες ή να σταματήσεις να βγαίνει και να βαδίσεις μόνος σου. Να μπει σε του μοναχού. Δηλαδή, να σταματήσει να κάνει σεξ, να κάνει σελίμπαση. Αποχή από το σεξ. Μ. Μ. Ναι, όλοι εσεί που σκέφτεστε έτσι, να μπείτε σε monk mode. Να μπείτε σε mode μοναχού. Να μείνετε μόνοι σα. Σα παρακαλώ πολύ. Σα παρακαλώ πολύ. Οι ζεστέ, οι γράτε μα τρύπε δεν σα θέλουν. Να μείνετε μόνοι σα. Αυτή είναι η πιο ασφαλή επιλογή. Για όλο τον πληθυσμό είναι η πιο ασφαλή επιλογή να μείνετε μόνοι σα. Για όλο τον πληθυσμό. Όσοι σκέφτεστε έτσι. Το επόμενο καλύτερο πράγμα που θα ήταν μόνο να χρησιμοποιεί του ανθρώπου αυτού σαν εξάσκηση και να μην δεσμεύεσαι. Άστε. Όχι. Το καλύτερο είναι το monk mode. Να γίνετε μοναχοί μόνοι σα. Μόνοι σα. Κάντε το μεταξύ σα, ρε παιδιά. Εσεί που σκέφτεστε έτσι, γιατί μάλλον δεν αγαπάτε τι γυναίκε καθόλου. Μήπω έχετε μια καταπιεσμένη ομοφιλοφιλία. Μήπω, λέω, κάποιοι. Εκτό από όλο αυτό το μισογενισμό και το μισανθρωπισμό. Δεν ξέρω, υποθέτω. Αν ακόμη βλέπει περίοδο, βάλε προφυλακτικό και μην ρισκάρει να εγκαστρώσει αυτέ τι γυναίκε. Η πλήρης αντικειμενοποίηση. Αν καταφέρει να βγάλει ένα παιδί από εσένα, τότε θα σε βάλει να πληρώνει διατροφή ειδικά αν έχει οικονομικές δυσκολίες ή είναι του δρόμου. Πλήρης απαξίωση του γυναικείου φίλου, πλήρης. Μία μεγαλύτερη γυναίκα λέει είναι για πέταμα, ούτε καν να την κοιτάς. Πρέπει να καταλάβεις πόσο πολύτιμος είναι ο σπόρος σου. Πολύ πολύτιμος. 50 ευρώ είναι μια δόση σπέρματος από ό,τι άκουσα. Ή 500. Παιδιά θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ εξωσωματική, αλλά άκουσα ότι αγοράζεται, δεν είναι και τόσο μια γυναίκα μπορεί να βγάλει πολλά λεφτά για 18-21 χρόνια στην Αμερική, αναλόγω σε ποια πολιτεία ζει, μόνο με το να βγάλει ένα παιδί από εσένα. Σταμάτα και σκέψου το αυτό για ένα λεπτό. Οι άνδρες πληρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε μια γυναίκα μόνο και μόνο επειδή άφησαν το σπόρο τους μέσα και αυτή το μεγάλωσε πλήρης απαξίωση της γονεϊκότητας, πλήρης απαξίωση των παιδιών που έρχονται στον κόσμο, τα παιδιά είναι αντικείμενα, οι γυναίκες είναι αντικείμενα, οι άνδρες μόνο στο μυαλό αυτού του αρρωστημένου προβληματικού έχουν αξία και τα λεφτά των ανδρών και να μην τους τα πάρουν οι γυναίκες και τα παιδιά. Δεν υπάρχει πουθενά πατρότητα, τίποτα, τίποτα. Ζώα. Όχι, τα ζώα έχουν συναισθήματα μητρικά και πατρικά. Η τελευταία επιλογή, Άρα, η πρώτη επιλογή είναι να, να είσαι σε μέο του μοναχού, την οποία συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλου όσοι σκέφτονται με αυτόν τον καθυστερημένο τρόπο. Η δεύτερη είναι να βγαίνει με μεγαλύτερε γυναίκε, αλλά να προσέχει να μην τι καστρώσει. Και η τελευταία επιλογή είναι να βγαίνει με νεότερε κοπέλε, να προσεύχεσαι να μην τι καστρώσει και σιγουρέψει πω δεν θα δεσμευτεί. Θα πάρει μεγαλύτερη αξία τη επένδυση σου αν βγαίνει με νεότερε. Δηλαδή αυτό είναι εντελώ εναντίον του γάμου και εντελώ εναντίον των παιδιών. Αποκαλύπτεται τώρα. Είναι πιο φθηνό να βγαίνει με νεότερε αντί με μεγαλύτερε. Κάθε μέρα τη εβδομάδα, δηλαδή πάντα, μια χρησιμοποιημένη σαραντάρα θα στοιχήσει πολύ περισσότερα χρήματα από μια χρησιμοποιημένη κοσπεντάρα. Για τις μεγαλύτερες γυναίκες τα λεφτά σου πάνε στο να διατηρούν αυτή τη λίγη ομορφιά ή καθόλου που τους έχει μείνει ενώ οι νεότερες γυναίκες τα λεφτά σου, ενώ στις νεότερες γυναίκες τα λεφτά σου πάνε για να τονίσουν την ομορφιά τους. Έτσι τι θα προτιμούσες, φρέσκο κρέας που έχει υπέροχη γεύση ή παστό, ή παστό συντηρημένο κρέας το οποίο είναι στεγνωμένο και δεν έχει καθόλου γεύση. Μάλιστα. Οι νεότερες γυναίκες για αυτόν είναι φρέσκο κρέας που έχει υπέροχη γεύση, αλλά τα προσέχουν να μην τις καστρώσουν και να μην δεσμευτούν αυτέ. Ενώ οι μεγαλύτερες γυναίκες έχουν, είναι παστό συντηρημένο κρέας στεγνωμένο, το οποίο δεν έχει καθόλου καλή γεύση. Τα έγκατα μου διαμαρτύρονται. Δεν μπορώ. Επαναστατεί κάθε μου ανθρώπινο κύτταρο διαβάζοντας αυτές τις αηδίες και τις βλακίες, τις αστήριχτες, μισογυνιστικές, μισάνθρωπες απόψεις που είναι και μισ, μισ, μισ μισάνδρες και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί είναι μισάνδρες. Η επιλογή είναι δική σας και να κάνετε κύριοι. Αλλά εγώ θα αγνοούσα τις μεγαλύτερες γυναίκες και είτε θα πήγαινα σε μόου του μοναχού ή θα κοιμόμουν με νεότερες γυναίκες. Αυτό έκανα μέχρι τώρα και δεν πρόκειται να το αλλάξω σύντομα. Σου εύχομαι από καρδιά, από καρδιά σου εύχομαι, άγνωστε μαλάκα που έχει κάνει αυτό το βίντεο, ότι ας σου έρθει να το αλλάξει αυτό το mode και ας σου έρθει να τα φτιάξει με μεγαλύτερη γυναίκα, να σου κάνει έτσι, να στα μούτρα σου και να σε γιώσει και να σε απορρίψει. Γιατί δεν είσαι υλικό ούτε για να κάνει παρέα, ούτε για να κάνει, όχι για να κάνει σχέση γάμου. Έτσι επιλέγεται. Με σοφία επειδή η λάθος επιλογή μπορεί να σου στοιχίσει τα πάντα. Μοιραστείτε το βίντεο και με κάποιον που χρειάζεται αυτό το μήνυμα. Μοιραστείτε το βίντεο με κάποιον που χρειάζεται αυτό το μήνυμα και ο στόχο μπλα 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 είναι να σώζουμε ένα άνδρα με κάθε βίντεο μπλα 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 Μπορείτε να δείτε και παλιά βίντεο που έκανα εδώ στο κανάλι μου και να μάθετε τα αδιάσυστα γεγονότα τα οποία θα σας κάνουν να συνειδητοποιήσετε πως δεν αξίζει τον κόπο να κάνετε σχέσεις. Έτσι, εδώ τελειώνοντα έχει αποκαλυφθεί πλήρως, ο άνθρωπος είναι εναντίον των σχέσεων, είναι εναντίον των γυναικών ξεκάθαρα, δεν υπάρχει ε, άσχημη άποψη, άσχημο στερεότυπο, δεν υπάρχει τίποτα το μισητό που να μην έχει πει για τις γυναίκες σε αυτό του το κατάπτυστο βίντεο. Είναι ένα λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος, επιστημονικά λάθος, ανθρωπιστικά λάθος, κοινωνιολογικά λάθος, με όλους τους τρόπους λάθος. Και είναι ένα βίντεο το οποίο προάγει το μισογυνισμό, δηλαδή να βλέπουμε τις γυναίκες ως αντικείμενα, να βλέπουμε τις γυναίκες ως υλικά αγαθά, να βλέπουμε τις γυναίκες ως ένα αυτοκίνητο που πρέπει να είναι αχρησιμοποιητό. Πουθενά σε όλο αυτό το κείμενο δεν υπάρχει καθόλου η έννοια της συνδεσιμότητας, της συναισθηματικής εγκύτητας, της ουσιαστικής αγάπης. Σας επιθυμίζω εδώ την πολύ γνωστή μελέτη της Βοστόνης, τα αποτελέσματα της οποίας δείχνουν, που λέγεται και μελέτη της ευτυχίας, ότι αυτό το οποίο δίνει ευτυχία, μακροημέρευση στους ανθρώπους και καλή ψυχική και σωματική υγεία, δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι τα πλούτη, αλλά είναι οι deep, meaningful connections. Στε βαθιές συνδέσεις με νόημα. Θέλω να πω μερικά λόγια σε αυτόν τον τύπο, ως μια γυναίκα η οποία έχω όλα τα αρνητικά στερεότυπα τα οποία έχει περιγράψει. Είμαι μεγαλύτερη, Είμαι πολύ χρησιμοποιημένη. Δυο φορές παντρεύτηκα και χώρισα. Ε, εντάξει, δεν έχω βγάλει λεφτά από άνδρες. Ίσως είμαι χαζή. Ε, εντάξει, α, ίσως, ίσως μια περίπτωση σαν τη δικιά μου να τον έβαζε σε μια αμφιβολία, ρε παιδί μου, του στείλει ότι μπορεί ένα τέτοιο τύπο να έλεγε: Κάνε ένα παιδί με αυτήν, γιατί θα βγάλει λεφτά από αυτήν. Αυτή βγάζει λεφτά, έχει ήδη μεγαλώσει δύο παιδιά μόνη τη, ήδη έχει πληρώσει ακριβά τα διαζύγια τη. Δηλαδή, εγώ λίγο, λίγο μπαίνω, στη, μπαίνω, στη, θέση ε, αυτό που λέει οι άνδρες που, χωρίζουν, στους άνδρες που τους χωρίζουν, στου άνδρε που του χωρίζουν οι γυναίκε του και του παίρνουν τα λεφτά του. Δεν έχω τέτοιο παράπονο σε καμία περίπτωση. Πληρώνω πάντα για τα λάθη μου τη μετρητή. Ε, θα μπορούσε κάποιο να πει όμω ότι και εγώ θα μπορούσα να σκεφτώ ότι οι άνδρες όλοι είναι μαλάκε, οι άνδρες όλοι είναι άχρηστοι. Δύο φορέ που παντρεύτηκα δεν ήμουν ευτυχισμένη, μου στήχησαν ακριβά τα διαζύγια, όντω μου στήχησαν, και με, 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 δουλεύω ή δούλευα, συνεχίζω να δουλεύω τόσο πολύ σκληρά και δεν πρόκειται να δώσω εγώ τα λεφτά μου και την αξία μου, αν η αξία μου είναι τα λεφτά, σε οποιονδήποτε άλλον άνδρα προκειμένου να μου τα φάει και προκειμένου να με χωρίσει και να ζητήσει χρήματα για να του δώσω το διαζύγιο ή να ζητήσει χρήματα και για να άλλο λόγο σκεφτεί. Θέλω να του πω ότι ούτε τα χρήματα, ούτε η δόξα, ούτε η φήμη, ούτε και το να έχεις παιδιά δεν σε κάνει ευτυχισμένο, παρά μόνο αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο είναι η πνευματική εσωτερική καλλιέργεια που έχεις ως άνθρωπος, η αντιμετώπιση των εσωτερικών σου δαιμόνων, το να εντοπίσεις ποια κολλήματα έχεις στον εγκέφαλο και ποιε ηλίθιε απόψει σου έχουν φυτευτεί από την pop κουλτούρα, από, την... από, μια πατριαρχία που πνέει τα αλήθεια, να εξελιχθεί τόσο πολύ ω άνθρωπο, ώστε να καταλάβει την ουσία τη ζωή. Και η ουσία τη ζωή δεν είναι τα λεφτά. Και σα μιλάει μία που έχουν περάσει πολλά λεφτά από τα χέρια τη. Και σα μιλάει μία που έχει γεννηθεί σε μια οικογένεια εξαιρετικά εύπορη, που όταν αποφάσισε να χωρίσει τον άνδρα τη, πλήρωσε ακριβά το διαζύγιο τη με το να αποχωριστεί την οποιαδήποτε οικονομική επιφάνεια κουτουλπού κουτουλπού. Δεν έχουν σημασία καθόλου αυτά. Σα μιλάει μία οποία, οποία, από τα χέρια τη οποία έχουν περάσει πολλά λεφτά και σα μιλάει μία η οποία είχε ω θεραπευόμενο πολλού ανθρώπου με πολλά λεφτά. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία σε καμία απολύτως περίπτωση. Είναι καλά τα λεφτά, είναι χρήσιμα τα λεφτά, είναι καλό πράγμα να είμαστε εργατικοί, είναι καλό πράγμα ο καθένας να αναλαμβάνει την ευθύνη του αυτού του και συναισθηματικά και πνευματικά και ψυχικά και οικονομικά. Είναι εξαιρετικά καλό πράγμα. Είμαι εναντίον του να κάθεται οποιοδήποτε άνδρας ή γυναίκα και να περιμένει να τον ταΐζει ο άνδρας του ή η γυναίκα του. Είμαι εναντίον αυτού του πράγματο. Είμαι εναντίον του να βλέπει έναν ερωτικό σύντροφο ή έναν άνδρα ή μια γυναίκα που θα παντρευτεί ή που θα κάνει σύμφωνο συμβίωση, σαν κάποιον από τον οποίο θα παίρνει λεφτά. Είμαι πολύ εναντίον αυτού του πράγματο. Θεωρώ ότι ο καθένα πρέπει να είναι οικονομικά ανεξάρτητο, ακόμη και μέσα στο γάμο του. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή να μπορεί να χωρίσει και να επιβιώσει οικονομικά. Να μην υπάρχει οικονομική εξάρτηση μεταξύ των συζύγων, να υπάρχει οικονομική σύμπραξη και οικονομική συμμαχία. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία υπάρχουν περισσότερες γυναίκες με τριτοβάθμια εκπαίδευση από ό,τι ποτέ προηγουμένως και ζούμε σε μια εποχή στην οποία στην Κυπριακή Δημόσια Υπηρεσία υπάρχουν περισσότερες γυναίκες προϊστάμενοι παρά Αυτό διάβαζα πρόσφατα σε μια μελέτη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Όπως και να έχει. Θέλω να πω έτσι δύο πράγματα καταληκτικά και αυτά τα πράγματα τα απευθύνω ειδικά στα έφηβα αγόρια, στα νεαρά αγόρια. Δείξτε αυτό το βίντεο στα παιδιά σα. Δείξτε το. Δείξτε το στα αγόρια σα. Δείξτε το και στα κορίτσια σα. Τύποι όπω αυτόν μου θυμίζουν τον Andrew Tate, ο οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή για μαστροπία. Ε. Είναι φυλακισμένο και αυτό και ο αδερφό του. Είναι επικίνδυνε τέτοιε απόψει. Είναι επικίνδυνα τέτοια κηρύγματα μισογυνιστικά, μισάνθρωπα κηρύγματα. Είναι κηρύγματα τα οποία απαξιώνουν παντελώ τα συναισθήματα τα ανθρώπινα, απαξιώνουν παντελώ την αγάπη, απαξιώνουν παντελώ τον έρωτα και απαξιώνουν παντελώ το σεξ. Παντελώ. Ο κάθε άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, άνδρας ή γυναίκα, Straight ή queer, queer είναι οι άνθρωποι με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, δικαιούται να ευχαριστηθεί τη ζωή, δικαιούται να επιδιώξει την αγάπη όπου θέλει, όπου θέλει, σε οποιαδήποτε ηλικία, σε οποιοδήποτε φίλο, σε οποιοδήποτε προσανατολισμό, δικαιούται. Και ο κάθε άνθρωπο δικαιούται να απολαμβάνει τον έρωτα εάν το θελήσει, να απολαμβάνει το σεξ εάν το θελήσει, να απολαμβάνει το σώμα του δεν χάνει από την αξία του ούτε ο άνδρας ούτε η γυναίκα όταν κάνουν σεξ. Δεν γίνονται χρησιμοποιημένοι, γίνονται πιο έμπειροι ερωτικά, σεξουαλικά και καλύτεροι στο σεξ. Και ίσως γι' αυτό το λόγο να χρειάζεται αυτός ο τύπος να κάνει αυτό το βίντεο. Γιατί μια μεγαλύτερη γυναίκα, εάν έχει περισσότερες σεξουαλικές εμπειρίες, είναι πιο ικανή στη σεξουαλική πράξη γιατί έχει εκπαιδευτεί. Και γι' αυτό πολλοί νεότεροι άνδρε μπορεί να τρέχουν ξοπίσω τι μεγαλύτερε γυναίκε, όπω λέει αυτό, και γι' αυτό να χρειάζεται να του πει όλε αυτέ τι αρλούμπε, προκειμένου να του αποτρέψει από το να πάνε για τη ζεστή υγρή τρύπα Και Δεν ξέρω. ξέρω εγώ τι άλλο. Είτε άνδρα είσαι, είτε γυναίκα είσαι, είτε straight είσαι, είτε gay είσαι, εάν κάνει σεξ, δεν χάνει από την αξία σου. Από την αξία σου χάνει εάν στις διαδράσεις σου με τους ανθρώπους, εάν στις επαφές σου με τους ανθρώπους είσαι αρπακτικό. Γιατί αυτός πραγματικά προτείνει να είναι αρπακτικά οι άνδρες. Τους λέει να τις χρησιμοποιήσετε για εξάσκηση και μετά να τις πετάξετε. Να τις χρησιμοποιήσετε για εξάσκηση. Όταν προσπαθείς να συναντήσεις έναν άνθρωπο μόνο για να εξάγεις από αυτόν τον άνθρωπο το σεξ και μετά να φύγεις, σημαίνει ότι θα κάνεις μια κακοποιητική επαφή με εκείνον τον άνθρωπο. Και μετά εκείνο ο άνθρωπο χρειάζεται ψυχοθεραπεία για να συνέλθει. Εσύ δεν ξέρω αν λειτουργεί σαν σε σεξουαλικό αρπακτικό και είναι, αν είσαι ένα καρανάρχη. Εσύ, δεν ξέρω η ψυχοθεραπεία του κόσμου όλου αν μπορεί να σε αλλάξει. Μπορεί να, μη σε, μπορεί να σε αλλάξει καθόλου. Το να κάνουμε σεξ δεν μα καταστρέφει συναισθηματικά. Το να χρησιμοποιούμε ένα τον άλλον και να αντικειμενοποιούμε ένα τον άλλον, ναι, τότε μα καταστρέφει ψυχολογικά και συναισθηματικά. Έχω πάρα πολλά να πω, αλλά ήδη είναι τεράστιο το βίντεο αυτό. Η κόρη μου μου είπε, θα έρθει τώρα για το Πάσχα και μου είπε ότι θα ήθελα να κάνουμε ένα podcast μάνα και κόρη που να συζητούμε τέτοια θέματα φεμινιστικά. Λοιπόν, εδώ θέλω, δεν ξέρω, θα το κάνουμε, θα δείξει. Εδώ θέλω να πω ότι τη δική μου προσέγγιση όσον αφορά στην πατριαρχία. Οι πρωτόγονες κοινωνίες ήταν όλες μητριαρχικές. Όπως είπα και προηγουμένως, τα παιδιά γνώριζαν μόνο τη μάνα τους και όχι τον πατέρα της. Γιατί οι γυναίκε και οι άντρε έκαναν ελεύθερα σεξ μεταξύ του όλοι. Δεν υπήρχε έννοια του ζευγαριού, δεν υπήρχε έννοια του ρομαντικού έρωτα, υπήρχε έννοια τη αγέλη, τη φυλή που όλοι μεταξύ του έκαναν και οι άντρε μεταξύ του και οι γυναίκε μεταξύ του και οι άντρε με του άντρε. Όχι όλοι οι άντρε με άντρε, όσοι είχαν ομοφυλόφιλο ερωτικό προσανατολισμό. Γιατί υπήρχε αυτή την πρωτόγονη εποχή ομοφυλόφιλο ερωτικό προσανατολισμό. Τέλο πάντων, στην εξέλιξη. Την ιστορική εξέλιξη, όταν έπρεπε οι μητριαρχικέ κοινωνίε να μετατραπούν σε πατριαρχικέ όταν οι άνδρε δηλαδή πήραν την εξουσία έπρεπε να μειώσουν δραστικά τη δύναμη των γυναικών. Και υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία συνιστούν δύναμη στην ανθρώπινη φύση, στην ανθρώπινη κοινωνία: η εξουσία, το χρήμα και το σεξ. Άρα όταν ιδρύθηκε η Πατριαρχία, όταν εξελίχθηκε η κοινωνία σε πατριαρχική, έπρεπε οι γυναίκε να μην έχουν πρόσβαση στην εξουσία, να μην έχουν πρόσβαση στα χρήματα και να μην έχουν πρόσβαση στο σεξ. Γιατί όσο παραπάνω σεξ κάνει, τόσο περισσότερο γνώστη του εαυτού σου και του κόσμου είσαι, τόσο πιο χορτάτο είσαι και τόσο πιο δυνατό όσο περισσότερη πρόσβαση στην εξουσία είσαι, πάλι τόσο δυνατό και ανίκητο είσαι. Και όσο περισσότερη πρόσβαση στα χρήματα έχει, πάλι τόσο μεγαλύτερη δύναμη έχει. Το αναγνωρίζει αυτό ο τύπο σε αυτό που γράφει τη δύναμη τη εξουσία των χρημάτων και του σεξ. Οπότε η πατριαρχική κοινωνία εφήβρε το ταμπού τη παρθενίας, Την απαγόρευση της γυναίκας δηλαδή να έχει ελεύθερη πρόσβαση στη σεξουαλική ζωή για να την αποδυναμώσει και για ένα άλλο πολύ βασικό λόγο, εφόσον οι άνδρες θα γινόντουσαν οι αφέντες και οι αρχηγοί, για να είναι οι γυναίκες υπάκουες σε αυτούς και για να μην έχουν αντίρρηση για την οποιαδήποτε σεξουαλική τους δυνότητα ή αδυνότητα, <laughs> δεν υπάρχει τέτοια λέξη, έπρεπε να μην έχουν εμπειρίες με άλλους άνδρες. Οπότε μια γυναίκα η οποία σε μια πατριαρχική κοινωνία μια καλή γυναίκα, μια γυναίκα υψηλή αξία, η οποία διαλέγει άνδρα και δεν έχει προηγούμενου ερωτικού συντρόφου. Ό,τι τη δείξει, αυτό θα ξέρει. Δεν θα συγκρίνει και να πει: Πώ, πω, πω, εσυ δεν είσαι τόσο καλό εραστή όσο ο προηγούμενο σύντροφο, ή μαζί σου δεν νιώθω τόσο ωραία και δεν ταιριάζω τόσο πολύ σου με τον προηγούμενο, γιατί δεν θα υπάρχει μέτρο σύγκριση. Αυτό όμω το οποίο αγνούν οι πατριαρχικοί τύποι είναι ότι μία γυναίκα που δεν έχει μέτρο σύγκριση, Επιλέγει τυφλά έναν άνδρα και μπορεί ανά πάσα στιγμή, στιγμή να παρασυρθεί στο να υποτιμήσει τον άνδρα της ενώ πραγματικά δεν το αξίζει. Θα τελειώσω αυτό το πολύ βίντεο με ένα σκηνικό το οποίο παρατήρησα πριν 20 χρόνια. 20 χρόνια πριν ήμουνα στην Πάφο και καθόμουν σε ένα art bar, ένα απάχικο art bar, το Timothy's art bar, το οποίο δυστυχώ δεν υπάρχει τώρα. Ήταν ένα μπαράκι στο οποίο ήταν όλα έτσι πολύ, πολύ γλυκό μέρο. Όσοι είστε από πάθο και παρακολουθείτε τα βίντεο και είστε, ξέρω εγώ, σε μια ηλικία σαν εμένα, ή λίγο πιο νεαρή από μένα, ή λίγο μεγαλύτερη από μένα, θα το γνωρίζετε, ειδικά όσοι ήσασταν έτσι Άνθρωποι που ψάχνατε κάτι αυθεντικό. Ήταν ένα πολύ αυθεντικό μέρο το οποίο καθόντουσαν παρέες, έπειναν κλπ. Εγώ πήγαινα πολύ συχνά εκεί μετά που χώρισα από τον πατέρα των παιδιών, επειδή ήταν ένα μέρο το οποίο νιώθα ασφάλεια. Είχα ανθρώπου που του ένιωθα φίλου μου εκεί και μπορούσα να πω μόνη μου, να καθίσω στον μπαρ, να πιάσω την κουβέντα με το ή με οποιοδήποτε άλλο μπαρμαν. Και τέλο πάντων να περάσω το χρόνο μου, γιατί τότε ήθελα πολύ να βγαίνω έξω. Τώρα δεν θέλω καθόλου. Λοιπόν, πριν 20 χρόνια. Εκεί στον μπαρ καθόταν ένα άνδρα, ο οποίο ήταν η καμιά 35 χρονών, 40 πόσο ήταν, μαζί με ένα φίλο του, και από πίσω καθόταν μια παρέα από νεαρού, οι οποίοι κρυφογελούσαν και τον κορόιδευαν. Επειδή αυτό λέει είχε παντρευτεί μια κοπέλα από την οποία είχαν περάσει όλοι, έλεγαν, ή τη κατούρισα χίλιε σκύλοι. Συγγνώμη για αυτέ τι εκφράσει. Είναι εκφράσει του πεζοδρομίου, οι οποίε σημαίνουν. Ότι μια γυναίκα η οποία έχει ε, κάνει σεξ είναι χρησιμοποιημένη. Αυτός του άκουγε, του άκουγε, του άκουγε. Που τα γυρίζει σε κάποια φάση και λέει σαν με αυτούς... Ρε, εσύ ρε, του λέει. Η γυναίκα σου όταν την πήρε είχε πάει, μάλλον ήταν παρθένα. Όχι, ήταν παρθένα η γυναίκα με εμένα. Του λέει και το άλλο, εσένα γυναίκα σου. Α, και εμένα παρθένα. Και εσένα, Α, και εμένα παρθένα. Ε, του λέει, εφόσον λέτε ότι η γυναίκα μου έχει πάει με 100 άνδρε. Σημαίνει ότι ο δικό μου πούτσο είναι καλύτερο από 100 άλλου πούτσου. Ενώ η δική σα <laughs> δεν είναι καλύτερη από κανένα Και θυμάμαι ότι είχα σκάσει στα γέλια και του καταυχαριστήθηκα. Το καταφαριστήθηκα Αυτό τον άνδρα, το φεμινιστή, αυτό τον άνδρα που αγαπούσε του ανθρώπου ουσιαστικά και που έβλεπε και δεν έβλεπε διαφορά στο φίλο. Δηλαδή γιατί για έναν άνδρα να είναι μαγκιά και να του προσδίδει αξία το να πάει με πολλές γυναίκες Ενώ για μια γυναίκα το να πάει με πολλούς άνδρες να είναι κάτι που να της δίνει απαξία και να τη ξεφτυλίζει. Όλα αυτά είναι στερεότυπες σκέψεις της πατριαρχίας οι οποίες καταδυναστεύουν τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες. Και το βίντεο αυτό το οποίο μόλις αποδομήσαμε είναι και μισάνδρικο επειδή ακριβώς στερεί από τους άνδρες. Το κήρυγμα αυτό το μισαλόδοξο, το κήρυγμα αυτό το παραλήρημα στερεί από τους άνδρες αυτό που τόσο πολύ χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι. Μια στενή ουσιαστική σύνδεση. Τους αποτρέπει από το να έχουν deep meaningful connections, βαθιές συνδέσεις με νόημα και τους στερεί από την πιθανότητα να έχουν ευτυχία και ευδαιμονία. Πραγματικά σας το λέω, ούτε τα χρήματα, ούτε η δόξα, ούτε το να αποκτήσει παιδιά σου δίνει την ευτυχία. Την ευτυχία και την ευδαιμονία σου δίνει το να εξηγιάνεις τη σχέση σου με τον εαυτό σου και να αποκτήσει deep meaningful connections, βαθιές συνδέσεις με νόημα με άλλους ανθρώπους. Πραγματικές αυθεντικές φιλίες. Μια πραγματική αυθεντική αγάπη που δεν θα έχει σημασία ούτε η ηλικία, ούτε το φίλο, ούτε ο προσανατολισμός, ούτε αν κάποιος έχει κάνει σεξ με πολλούς, ούτε αν κάποιος έχει κάνει σεξ με λίγους, γιατί υπάρχει και αντίστοιχο, ξέρετε, υπάρχει και αντίστοιχο στερεότυπο της πατριαρχίας που λέει ότι ένας άνδρας ο οποίος άργησε να κάνει σεξ δεν έχει κάνει σεξ με πολλές γυναίκες, δεν είναι πολύ άνδρας, Τέτοιε μπλε λιλά και φούξια. Και σίγουρα εύχομαι σε αυτόν τον άθλιο τύπο που έκανε αυτό το βίντεο να μείνει σε monk mode for the rest of his life. Να μείνει σε mode μοναχού, σε στυλ μοναχού για το υπόλοιπο της ζωής του. Α, σας παρακαλώ, βάλτε ένα like σε αυτό το βίντεο. Όλοι όσοι το παρακολουθήσατε μέχρι τέλους, έτσι, να ανεβούν τα likes. Και να σώσουμε έστω και έναν άνδρα. Έστω και έναν άνδρα από αυτά τα τοξικά, μισανδρικά, μισογενιστικά, μισάνθρωπα, παραλυρήματα, παύλα, κηρύγματα. Σας αγαπώ όλους βρω και τους άντρε βρε και τις γυναίκες βρε και αυτούς που έχετε καταξεσκίσει και αυτούς που δεν και αυτούς που γουστάρετε και αυτούς που δεν γουστάρετε. Ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να ζει ελεύθερα και να απολαμβάνει τον εαυτό του και τη ζωή όπως θέλει. Δεν θα σου πει κανένας πώς θα ζεις. Α, κανείς.